Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Τελείωσε το παραμύθι. Αυτό ήτανε. Φτάνει. Λοιπόν, διάλειμμα έχουμε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Έχουμε κάτι να πούμε με τα παιδιά. Έχουμε λευκή ζώνη, νεκρή ζώνη. Έχουμε κανέναν εκτός να πούμε στούντιο και τα λοιπά. Ελληνικό, ε, όπως εχθές. Βάλε καϊμάκι όμως. Χωρίς καϊμάκι. Βάλε λίγο καϊμάκι, να είσαι στη ζωή σου. Λοιπόν, κομμουνιστή, λέγε ρε, πάρε το μικρόφωνο. Είσαι ανοιχτός. Γιάννη, ανοιχτός είναι ο κομμουνιστής. Ναι. Με αγάπη το είδαμε το μάτς. Ναι. Γουστάραμε. Γουστάρες. Είσαι παοξής και κομμουνιστής. Βέβαια. Ναι. Μαζί πάμε. Κομμουνιστής και παοξής. Ναι. Μεγάλη προσφυγική ομάδα του ΠΑΟΚ. Α, θα έχουμε τον Γιώργο Ζαίρη σε λίγο. Ναι, συνέχισε. Η προσφυγική ομάδα του ΠΑΟΚ επιβλήθηκε τη πολυεθνική εταιρεία από την Ολλανδία. Έτσι. Πολυεθνική εταιρεία. Τέλος πάντων, πέραν τούτου. Τι τώρα, πολιτικά το πας. Ωραίο ματσάκι, όχι, άστα πολιτικά. Ωραίο ναι. Ματσάκι. Καλό ρυθμό για την εποχή. Ναι. Δεν συμπάθησα Τζαβέλα, πολύ κακά. Όχι, σήμερα καλό ήταν ο Τζαβέλας. Κάλυψε και τον Κρέσπο σήμερα. Κάλυψε δηλαδή την αδυναμία του Κρέσπο. Διαφωνώ. Επίσης είχαν δύο κοινά οι δύο τερματοφύλακες ναι. Στο Άγιαξ Πάρκ ότι έβρισκαν και δύο με χαρακτηριστική ακρίβεια τους παίκτες του Άγιαξ. Συνέχεια. Ναι. Χαρακτηριστική ακρίβεια. Ο Γλύκος δηλαδή δεν στόχευσε άλλον. Ο Γλύκος έκανε δύο μεγάλες αποκρούσεις. Μία στο σουτ του, αν δεν κάνω λάθος, του Φάντερ Ντεκ, του οχταριού. Η δεύτερη ήταν μεγάλη, η πρώτη πήγε πάνω. Η κεφαλιά που έκανε καμπύλη μπορεί να φάνηκε ότι ήταν δεδομένη απόκρουση, αλλά τελικά ήταν δύσκολη απόκρουση. Έκανε καλή παρουσία ο Γλύκος. Τον γκολ πολλοί θα πούνε έπρεπε να το βγάλει και τα λοιπά. Όχι, εντάξει, πάει κάτω στη γωνία πήγε, δεν φταίει. Καλό είναι το πλασέ του Ντόλμπερκ, ο οποίος να πούμε εδώ πέρα ότι πιστεύω ότι είναι τα επόμενα χρόνια σε μεγάλη ομάδα center for. Ο Γιάννης Αγγελιτίδης μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε, θα αναλύσουμε πέντε πράγματα γρήγορα και θα ανοίξουμε γραμμές για το κοινό, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχαριστημένο, ικανοποιημένο όσον αφορά τους παοξίδες που είδαμε, πάρα πολλούς παοξίδες στο μάτς, και ικανοποιημένοι από την ομάδα τους. Βέβαια, ορισμένοι έχουν κάποιες ενστάσεις για τα χαφ και τα λοιπά, τα οποία θα πούμε σε λίγο. Πάμε. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Λοιπόν, η ροή βγήκε όξο. Εντάξει, όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, όταν παίζει η ελληνική ομάδα, εντάξει, μπορεί η ελλαδική ομάδα και υπάρχει η Ευρώπη, ας πούμε, και τα λοιπά. Φεύγουμε έξω από το πρόγραμμα. Στη Θεσσαλονίκη μόνο ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ευρώπη. Οι άλλοι παίζουν άλλες κατηγορίες, είναι σε άλλα επίπεδα. Οπότε για τον ΠΑΟΚ γίνεται, γιατί ακούγεται και αυτό. Να λέει τον ΠΑΟΚ, τα κάνει. Καλά, ο ΠΑΟΚ παίζει Ευρώπη. Τι να κάνουμε. Παίξτε κι εσείς Ευρώπη, να διακόψουμε τη ροή του προγράμματος και να πάμε σε άλλα θέματα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, μεγάλο 1-1 του ΠΑΟΚ μέσα στην Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ ωφελήθηκε, εκμεταλλεύτηκε αυτό που λέγαμε πριν από το ματς, τη λακαμία, την κουλτούρα, την κακή. Την αμυντική της αντιπάλου ομάδος και γενικότερα του Ολλανδικού πρωταθλήματος και γενικότερα της Ολλανδικής φιλοσοφίας. Δεν υπάρχει παγκοσμίως, δεν νομίζω να υπάρχει παγκοσμίως ομάδα όπου να έχει αριστερό μπακ με 1,93 μέτρα σάντιμετρ ύψος. Αυτή ήταν του Άγιαξ. Και με τον Κασιέρα που δεν γυρνούσε σχεδόν ποτέ πίσω, υπήρχε μια δεξιά πτέρυγα του Άγιαξ, η οποία ήταν λουκούμι για τον ΠΑΟΚ, του Τζαλμά να τη χτυπήσει από εκεί. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι παίζοντας το παιχνίδι αμήνομαι στα 45 μέτρα, στα 40 μέτρα, και έχω εντοπίσει πού πονάει ο αντίπαλος. Βλέπω ότι πονάει στην αριστερή του πλευρά, γιατί έχει τρία στοιχεία τα οποία είναι για ανάλυση. Δηλαδή, έχει ένα αριστερό μπακ 1,93, ο οποίος είναι αργός, δεν μπορεί να στρίψει, και παίζει εκεί ο δικός μας ο Τζαλμάλ, ο οποίος είναι γρήγορος, είναι διεισδυτικός και στο μεγάλο χώρο μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, οι φίλοι του Τζαβέλα θα στέλνουν τα μηνύματα με ονοματεπώνυμο σήμερα. Δεύτερον, ο Κασιέρα,
που ήταν σαν αριστερός εξτρέμ από την πλευρά του Ντάιξ, δεν είχε μαρκαρίσματα. Οπότε ο ΠΑΟΚ βρήκε ανοιχτό από εκεί τον αντίπαλο και το χτύπησε στο μεγάλο χώρο. Να πω επίσης ότι δεν ξέρω αν ήταν εντολή του Ίβιτς ή αν το είδε ο Χαρίσης σαν παίκτης αυτό, ντουμπλάρανε, φορτώσανε εκείνη την πλευρά στα περισσότερα λεπτά από τα 90 οι παίκτες του ΠΑΟΚ και δημιουργήσανε τις περισσότερες καταστάσεις από εκεί την πτέρυγα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε, εμένα η δική μου τοποθέτηση είναι τα κεφαλαία γράμματα, ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε το γεγονός της αφέλειας του αντιπάλου όσον αφορά την αδύνατή του την πλευρά αμυντικά. Δεύτερον, έχουμε μια τετράδα στην άμυνα του Άγιαξ η οποία μπορεί να δώσει γκολ και στην Τούμπα. Εκτός από τον Ντέτε που είναι ψιλοκαλός αλλά τρυπιέται εύκολα και αυτός, ο Ντάιξ τρυπιέται εύκολα και δύο center back που δεν είναι καλύτεροι από τον Τζαβέλα και τον Κρέσπο ή από τον Βαρέλα και τον Τζαβέλα ή από τον Κρέσπο και τον Βαρέλα, υπάρχουν θέματα εκεί στην τετράδα της άμυνας του αντιπάλου. Τώρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον ΠΑΟΚ, γιατί εκεί που τον φοβόμουν στα center back, ένας από τους δύο στόπερ, ο Τζαβέλας, κάλυψε και τις αδυναμίες του Κρέσπο. Δηλαδή ο Τζαβέλας σήμερα έκρυψε και τις όποιες αδυναμίες του Κρέσπο. Εγώ με παλικάρι, δεν μασάω τα λόγια μου στην κριτική. Εγώ τον Τζαβέλα τον κριτικάρω για τον παλιό χαρακτήρα του. Όταν παίζει καλά και όταν είναι καλά, τώρα στέλνει ένας, λέει γύρισε τον κόλο, λέει στον κόλο, σαν χλαμάρες. Πολύ καλός, κάλυψε, επαναλαμβάνω, και τις αδυναμίες του Κρέσπο. Δεύτερον, τρίτον μάλλον, εκείνο το οποίο είδα είναι ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς από τα χαφ που πήρε στις μεταγραφές δεν πήρε απολύτως τίποτα. Και εξηγούμε. Ο Χαρίσης έτρεχε για δυο, γι' αυτό κόλωσε στο τρέξιμο και βγήκε στο 72ο λεπτό. Πότε βγήκε? Στο 70ο λεπτό. Έφαγε και την... πώς τη λένε, αλλά εγώ περισσότερο τον είδα να κουράζεται. Έτρεξε για δύο. Μάλλον οι δύο τρέξαν για τρεις. Γιατί βάζω και τον Τζίμιροτ. Ο Τζίμιροτ και ο Χαρίσης με τον Τζαβέλα και τον Τζαλμά είναι η MVP του ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Τζίμιροτ και ο Χαρίσης, ο οποίος γύρισε και αμυντικά πολύ καλά σήμερα, καλύψανε το άλλο πρόβλημα του Σακχόφ. Με άλλα λόγια, για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο Τζαβέλας έπαιξε για δυο και ο Τζίμιροτ με το Χαρίση παίξανε για τρεις και φάγανε λάχανο στο μαρκάρισμα μια πολύ καλή τριάδα στα χαφ. Τον Γκλασέν, τον δεκάρι, τον περιόρισαν πάρα πολύ ο Τζίμιροτ και ο Χαρίσης τον Φάντερνεκ, με το Σακχόφ να είναι στον κόσμο του. Εάν δεν έμπαινε και ο Τζιόλης, η οποία είναι η τρίτη επιλογή, η περσινή, να κλείσει και τον αέρα, γιατί αυτοί πηγαίνανε από τις πλευρές και σεντράρανε, από την overlap και σεντράρανε, ήρθε ο Τζιόλης ανάμεσα στον Τζαβέλα και στον Κρέσπο να κλείσει και τον αέρα. Το αποτέλεσμα είναι δίκαιο, το 1-1. Η διαιτησία ήταν πολύ καλή. Ο διαιτής ήταν πάρα πολύ καλός. Υπάρχει μια αμφιβολία για ένα ακυρωθέν γκολ του Άγιαξ. Αν ήταν ή δεν ήταν offside. Αν ο Λέοβατς κάλυπτε τον σκόρερ. Δεν βγάζω άκρη. Το θεωρώ αμφισβητούμενο. Άσε να διαμαρτύρονται οι Αγιαξίτες. Εντάξει. Τελειώνει το θέμα εδώ. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να τραβήξει μέσα στην Τούμπα ψηλά αυτούς τους δυο τους μπακ και να χτυπήσει με τον Ροντρίγκες και τον Τζαλμάν στο μεγάλο χώρο. Δεν χρειάζεται να παίξει ο ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας και ας είναι μες στην Τούμπα. Το 1-1 είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Το 1-1 είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αν το διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ σωστά, πιστεύω στην κόντρα επίθεση θα κάνει γκολ. Και πιστεύω
να πάρει από τα χαφ του περισσότερα πράγματα. Δηλαδή σήμερα, εάν ο ΠΑΟΚ είχε καλύτερα χαφ, γιατί ο Χαρίσης έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι και ο Τζίμιροτ, ο τρίτος δεν μας βγήκε, ο Σαχόφ, και ο Τζιόλης όταν μπήκε, μπήκε περισσότερο για να κρατήσει τον αέρα του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Ροντρίγκες και τον Τζαλμάλ, ο οποίος μπορεί να διεμβολήσει και να πέσει και στα σέντερ μπακ επάνω και στους πλαγίους, τον Τέτε και τον Τράιξ, για να τους διαλύσουν. Εκείνο που θα πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ οπωσδήποτε είναι τον Ντόλμπερκ. Αυτό το στρακιπού, το πολύ ωραίο αγοράκι αυτό, το οποίο όσε κοπέλες το είδανε θα πρέπει να εξεταστιαστήκανε στα 19 του. Ένας κούκλος, τον είδες, φοβερός. Έχει όλα τα εχέγγυα και όλα τα στοιχεία ενός σεντερφόρ για να κάνει μεγάλη καριέρα σε καλύτερη ομάδα από τον Άγιαξ. Βλέπω δηλαδή, έτσι όπως τον είδα σήμερα στα 19 του, να βελτιώνεται, να παίρνει περισσότερες εμπειρίες, έχει και τρίπλα, έχει και ταχύτητα, έχει και εκτέλεση, έχει και κορμί. Είναι φοβερός. Αυτόν θα πρέπει να τον προσέξουν πάρα πολύ στην Τούμπα και είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος, ο νούμερο ένα κίνδυνος για τη ρεβάνς. Δηλαδή εκεί ο πιο δυνατός παίκτης, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κατάσταση επιθετικά, είναι αυτός, και το δεκάρι του ο Γκλασέν, ο οποίος είναι εύκολο στον γκολ, κάνει πέρσι 14 γκολ σε 39 μάτς, έχει δύο ποδάρια, μπορεί να πλευροκοπήσει, μπορεί να μπαίνει κάθετα κτλ. Και εγώ δύο πόδια έχεις εσύ, ο Σανκαρία έχει τρία. Πολύ κακός ο Βαντεντέκ, πως το λένε αυτός ο εσωτερικός μέσος, και πολύ κακός και ο Εγκάζη. Και εκεί φαίνεται και ο προπονητής ότι δεν το είδε, ο δικός τους. Δεν είδε δύο πράγματα. Το ένα είδε, δεν είδε ότι η δεξιά του πλευρά, η αριστερή του πλευρά έμπαινε μέσα ο κάθε επικραμμένος, και εφόσον ο ΠΑΟΚ είχε παίκτες με ταχύτητα και διείσδυση θα έπρεπε να τον προσέξει. Καλά έκανε και δεν τον πρόσεξε. Και το άλλο ήταν ότι δεν του βγαίνει ο Εγκάζη απέναντι σε ένα μέτριο μπακ που είναι ο Λέοβατς. Δεν είχε κάποιο παίκτη άλλο να χτυπήσει από εκεί, δεν το είδε. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το είδε. Με συμπληρώνει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας ότι και το εξάρι, ναι, και το εξάρι που είχε το δοκάρι ο Ρίντερβαλ είναι εξαιρετικός. Εξαροστόπερο πιο πολύ, με ένα 80 φεύγα στον Μπόι, καλός παίκτης, και έρχεται από πίσω επικίνδυνα. Περισσότερο όμως κρατάει τα μπόσικα να μαζεύει τον Τέτε και τον Τράικ στις λακαμίες όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ ψηλά. Τζαλμά, Τζαβέλας, Τζίμιροτ, Χαρίσης, πολύ καλή. Κλάος πίεσε, κράτησε και μοίρασε σωστά. Γλύκος ασταθής στην αρχή. Ο Γλύκος φταίει στον γκολ που βάζει και το ακυρώνει ο διαιτητής. Για καλή του τύχη. Μετά όμως ήταν όντως πολύ καλός. Ο ΠΑΟ κέρδισε επίσης πάρα πολλά φάουλ και μονομαχίες. Αυτό δείχνει καλή τεχνική και τοποθετήσεις. Τέλος, άψογη διαιτησία. Σωστό. Έπαθα πλάκα από Άγιαξ, Ντόλμπερτ, παιχταράς όντως. Και επίσης το δεξί του μπακ καλό. Όχι το Κουρσούμι. Ναι, ο Τέτε. Όχι το Κουρσούμι, το 1.93. Ήβιτς πολύ καλός τακτικά. Ο Ήβιτς ήταν πάρα πολύ καλός τακτικά, όντως. Καλά έκανε και έβαλε τον Τζιόλη στη θέση του Χαρίση. Νομίζω ότι θα χωρούσε ο Μιστακίδης στη θέση του Σακχόφ και να μείνει μέσα ο Ροντρίγκες. Και επίσης, κρίνοντας τον Ήβιτς, και επίσης, και τελειώνω με αυτό γιατί θα πάμε σε διάλειμμα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και επίσης έχω ενστάσεις για την τρίτη αλλαγή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είμαστε στο 90 και έχουν την μπάλα οι αντιπάλοι, που λένε οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Έχω μέσα τον Τζαβέλα, έχω τον Κρέσπο, οι οποίοι δεν είναι και οι πιο ψηλοί στόπερ στον κόσμο. Αυτοί παίζουν με πλευροκόπηση. Έχω τον Τζιόλι που έχει κλείσει εκεί. Και θα δεχτώ τουλάχιστον δύο σέντρες, δύο γιώματα. Ρε φίλε, τρία λεπτά είναι. Τι θα σου κάνει ο Κουλούρης, το 1-2. Μπορεί να στο κάνει. Εντάξει. Αλλά τι είναι πιο επικίνδυνο, τι είναι πιο εφικτό, να πάω κρατήσω το 1-1, να το κάνω 1-2 μέσα εκεί. Με αντιπάλους καλύτερους κτλ. Βάλ το Μαλεζάρε, φίλε. Βάλ το Μαλεζάρε, φιλαράκι. Εκεί ανάμεσα σε Κρέσπο, Τζαβέλα και Τζιόλι, έχει τον Μάτο και τον Λέοβατς, έχει κλείσει τα πάντα. Πόρτες, παράθυρα, θωρακισμένα, κλειδαριές, τα έχει κλείσει όλα. Γιατί να δώσει μια ευκαιρία. Εκεί στο 87 είχε γίνει μια σέντρα από αριστερά και
Πάει και πηδάει σαν τρίτο σέντερ μπακ ο Λέοβατς, που για μένα δεν τον γουστάρω. Και ευτυχώς δεν πιάνει την κεφαλιά ο Εγκάζη, την πιάνει στραβά και βγαίνει out. Δηλαδή εκεί ο προπονητής, αυτό είναι που λέω, βγάζει φορ, βάζει φορ. Βγάζει εξ αριστερά, βάζει εξ αριστερά. Βγάζει οχτάρι, βγάζει οχτάρι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τα είπαμε. Λοιπόν, μετά από εκεί θέλω να ακούσω εσάς. Ραπτό.gr, μπαίνετε. Λέγε κομμουνιστή, τι κάνουν. Ζωντανά εκπομπή, βεβαίως. Ραπτό.gr. Ο Ντόλμπερκ ήταν όλος ο Άγιαξ. Φυσικά, ο 040. Ο Άγιαξ τρομερός τακτικά και σωματικά για 18 χρονών. Πεχτάρα που κοστολογείται σήμερα 300 χιλιάρικα, αλλά θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα αξίζει μοίρια. Σωστό. Κάτσε ή Κανίας νομίζω μπορούν να πάρουν χρόνο. Σαχόφ όντως δεν ήταν καλός. Ωραίος ο 040, βλέπει μπάλα, κριτικάρει. Θα ανοίξουμε γραμμές στο 90-90-90. Πείτε μας ό,τι έχετε δει. Και φίλοι του Τζαβέλα, μπορείτε να βγείτε. Σήμερα ήταν πολύ καλός ο Τζαβέλας και έκρυψε να πούμε τις μετριότητες του Κρέσπο. Κάνα δυο φορές που του φύγαν κάτι σέντρες, κάτι ψιλολαθάκια που έκανε, ήταν ότι έπαιζε για δύο. Πολύ καλός ο Τζαβέλας για τους φίλους του να του τα μεταφέρετε. Την άλλη μεριά όμως θέλει να κάνει και τα κουμάντα. Θα τα λέμε όλα. Διάλειμμα 2-31-0-90-90-90-98-80-99-55 και ενώ μήνυμα στο 54-340. Για μία ώρα πείτε ότι γουστάρετε. Λοιπόν, εδώ με λέει ο κομμουνιστής ότι η εκπομπή θα ανέβει μαγνητοσκοπημένη όπως όλες στο ραπτό.gr. Κωστή Ρεβάνς έχει πολλές ομοιότητες με το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Με το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Καλά να περιμένει ο ΠΑΟΚ πίσω. Αν προηγηθεί ο Άγιας και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να ανοιχτεί, τι γίνεται. Άκου φίλε. Ο ΠΑΟΚ είναι ευλογημένος που... και θα πάμε στις γραμμές. Γιατί είναι ευλογημένος? Γιατί έχει Τζαρμάλ γρήγορο, Ροντρίγκες γρήγορο, Χαρίση γρήγορο. Τρεις παίκτες και ένα Κλάος καλό εκτελεστή. Εγώ θα προτιμούσα και το Φακούντο Περέιρα, έχω ενστάσεις εδώ, για να φύγει γρήγορα. Αυτοί όταν ανοίγονται, όταν ανοιχτούν, ανοίγουν οι γραμμές τους. Δεν έχουν καλές αποστάσεις οι τέσσερις με τους τρεις. Ο Ντάιξ, ο Φίργκεφερ, ο Βέλτμαν, ο Τετέ, η τετράδα δηλαδή, με τους τρεις. Ανοίγουν όταν ανεβαίνουν. Και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, σήμερα δεν το έκανε πολλές φορές, το έκανε αλλά περίμενα παραπάνω, είμαι ευχαριστημένος όμως που το έκανε, να μην κρατάει την μπάλα. Μόλις την πάρει την μπάλα, θα πρέπει η πρώτη πάσα να είναι συγκεκριμένη σε κάποιο παίκτη που θα ορίσει ο Ίβιτς. Και από εκεί και πέρα, οι δύο εξτρέμ να γίνονται πιο κοντά στα στόπερ, να παίρνουν την μπάλα και να έχουν γρήγορα στηρίγματα από ένα γρήγορο χαφ. Πού είναι ο Χαρίσης? Πού είναι ο Χαρίσης? Για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγάζει ευνηδιασμούς. Και ο Μπάκο ένας μπορεί να βγαίνει, ή ο άλλος κτλ. Πάντως και ο Λέοβατς και ο Μάτος. Ο Μάτος είναι γερό παιδί, ψηλό παιδί, καλός πίσω, κλείνει καλά. Δεν είναι πάρα πολύ αέρινος. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε βολίδα. Να πεις πω πω τον κερατά, ανεβαίνει, κατεβαίνει κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ανέβει, να κατέβει πάρα πολύ. Αλλά έχει την ευλογία την ποδοσφαιρική να κρατήσει το ρυθμό ο αντίπαλος, να πάρει τις πάσες και ο ΠΑΟΚ να βγαίνει στην κόντρα. Να βγαίνει, να κάνει ένα γκολ. Να μην πάει για το 0-0. Όταν λέει κλείνομαι, εννοώ ότι έχει ο αντίπαλος την μπάλα πιο πολύ ώρα στα πόδια του. Όταν την πάρω την μπάλα όμως εγώ, δεν έχω αργή ομάδα μπροστά, έχω τον χώρο και μπορεί να φύγω. Τώρα, το κακό ποιο ήτανε, γιατί δεν μπόρεσαν να φύγουν οι Τζαλμάλ με τον Ροντρίγκες πιο πολλές φορές και με το Χαρίση. Γιατί ούτε ο Τζίμιρο, ούτε ο Σάκοφ είναι παίχτες και ούτε η τετράδα πίσω, κανένας από τους τέσσερις, ούτε ο Μάτος είδα. Μόνο ο Μάτος, να μπορεί να δώσει μια καλή πάσα. Να γίνει κατά συνθήκη ασισταδόρος. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα χωλαίνει στην αντεπίθεση. Τέλος πάντων, να μην το πιάσουμε πολύ. Το 90-90-90 στη διάθεσή σας. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Νίκος, Παγκράτη, φίλε. Καλώς τον Παγκράτη. Έδωσα υπόσχεση. Έλα. Ξέρεις τι μ' άρεσε. Έλα. Ήμουνα στον καφέ στον Παγκράτη στο Λέτζο. Έλα. 150 ΠΑΟΚια. Στον Παγκράτη. Στον Παγκράτη, φίλε. Στο Λέτζο. Το Λέτζο, το ζω και το γουστάρω τρελά. Και στον γκολ δεν περιγράφεται τι έγινε. Στον Παγκράτη. Στον Παγκράτη. Στο Λέτζο. Είχε 150 ΠΑΟΚσίδες. Βέβαια, γεμάτη. Έξω μέσα. Έξω μέσα. Έλα. Ναι, πρόσεξε. Ωραίος. Έχω μεγαλώσει στον Παγκράτη. Ναι. Ήμουνα μόνος μου κάποτε. Δεν μου λες Παγκράτη είναι ψηλά? Όχι, είναι κέντρο.
Είναι πιο πάνω από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θες να σου το πω. Βοήθαμε πάνω, λίγο. Δώσε γιατί δεν το ξέρω. Θα σε βοηθήσω. Δεν έχει ομάδα εκεί. Δεν έχω πάει εκεί ποτέ. Έχει τον Παγκράτη, αν το θυμάσαι, τον μπάσκετ. Άσε ρε τον μπάσκετ, θα πάω εδώ μπάσκετ. Είσαι τρελό. Λέμε ρε παιδί μου. Σιγά μην πάω και στην Επίδαυρο να δω Αριστοφάνη. Πρόσεξε. Μαζί σου, αλλά πρόσεξε με. Πρόσεξε με. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, Παγκράτη, ξέρεις γιατί λέμε. Αν εξαιρέσουμε τη θύρα 7 στο Πειραιά, ναι, ο μεγαλύτερος σύνδεσμος της Αθήνας είναι στον Παγκράτη το Γαύρο. Ναι, α, δεν το ξέρω. Αυτός το λέω. Δεν το ξέρω, τι να σου πω. Εντάξει, το λέω αθηναϊκά εγώ. Είναι κοντά στα Εξάρχεια, δηλαδή εκεί στο κέντρο, Λεωφόρο. Όχι, όχι. Παναθηναϊκό στάδιο από πίσω. Παναθηναϊκό στάδιο είναι εκεί που προπονούμε εγώ με τον Αλέφαντο. Εκεί στο... από πίσω, ακριβώς. Από πίσω, στο Βουναλάκι. Α, εκεί είναι το Παγκράτη. Ναι. Εκεί πίσω όλο αυτό είναι Παγκράτη. Εκεί δεν λέγεται Παγκράτη, κάπως αλλιώς δεν λέγεται. Παγκράτη. Α, εκεί μένει και βούμες. Ο Καραπατής. Ναι, 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 Παγκράτη. Ναι, Παναθηναϊκό στάδιο. Ωραία περιοχή. Ναι. Κέντρο, εντάξει. Ναι. Περιοχή κέντρου. Άλσος Αρδιτού δηλαδή. Αρδιτός είναι το βουνό στο ναι. Παναθηναϊκό στάδιο, αλλά στους Παγκρατίου. Μάλιστα, εντάξει, κατάλαβα. Ωραία, προσανατολίστηκα. Έλα, ναι. Λοιπόν, δεν θα πω πολλά για τον αγώνα. Εντάξει, πάλι καλά, θα το πω αυτό. Θα μπορούσε να ήταν και αντίθετα, αν μπαίνανε τα δοκάρια και τα τέτοια, γιατί είναι θέμα ψυχολογίας όλα. Σταθήκαμε και πλέον δεν θέλω ανάλυση, θέλουμε ψυχανάλυση. Δεν ξέρω εγώ, οφείλα να δω τι, φάμε, να φίλε, πω τι είπα. Να το ξέρεις. Να με τίμιο στην κριτική μου, έτσι. Έτσι. Ναι, σίγουρα όχι. Καλά τα λες, μια χαρά. Μια χαρά τα λες. Να, ο γιατρός Ηρακλειδιάς. Η Μητού λέει κεντρικός δρόμος. Μάλιστα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είχαν άγχος. Φάνηκε και στο Γλύκο στις πρώτες απεκρούσεις. Ότι ναι. Ψιλοέτρεμε μέσα εκεί. Ναι. Είναι ένας πρώτος επίσημος αγώνας. Κατευθείαν στα βαθιά. Μόνο στον γκολ που βάζει ο Άγιαξ offside είναι. Είμαστε όχι. Σίγουροι. Το γκολ που βάζει είναι offside. Ναι. Είναι offside. Είναι offside. Ναι. Έτσι όπως μας το έδειξε ο τέτοιος. Δεν μου λες ρε φίλε, πέρα από αυτό. Το Σωτηρακόπουλο δεν πρέπει να του δώσουν μια σύνταξη να ησυχάσουμε από αυτόν. Δεν ακούγεται ρε φίλε. Είναι all time classic. Δεν ακούγεται ρε φίλε. Δεν ακούγεται ο Σωτηρακόπουλος. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν είναι sportcaster ρε φίλε. Το 80% του 90 λεπτού μου λέει ιστορίες για τον παίκτη, πόσα κιλά είναι, τι βόη έχει. Διακογιανίζει ρε φίλε. Είναι λίγο ιστορικό και το έχει μείνει αυτό με την ιστορία του ποδοσφαίρου. Και ας πάει να δώσει ιστορία κορμού, ρε φίλε. Τι μας μπερδεύει τώρα εμάς. Σε okay, παρακαλώ. Τώρα, δηλαδή δεν να... είδε και ορισίνε, δεν είδε το αριστερό μπάκο ότι περνάει ο κατεπικραμμένος. Να μας το πει, ρε φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ χτυπάει από εκεί. Να μας πει κάτι, ρε φίλε. Ο TTV δεν έχει τώρα, ένα εντάξει. Προπονητή να μας πει έναν, να μας αναλύσει εκεί. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε, με αυτούς τους δύο σήμερα. Δεν ξέρω, ναι, αυτό έχει δίκιο. Καλά, άμεσα στον πάγκο δεν ήξερε. Ούτε επικοινωνία δεν είχε, αλλά τέλος πάντων. Να κριτικάρει μια αλλαγή, ένα αυτό και τα λοιπά. Να μας πει, άμα θέλει ιστορικά, τι θα πει ιστορικά. Δηλαδή, ξέρει τι μπορεί έχει ο δεξιός στόπερ, πόσο χρόνων είναι και τι έκανε πέρσι. Εγώ με τον γιατρό τα είδα. Ξέρει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γκλάσεν, αν έχει δύο ποδάρια. Πόσα γκολ έχει, πόσες συμμετοχές πέρσι. Αν μπορεί να παίξει σε άλλη θέση εκτός από αυτήν. Τι βιόλα είναι αυτή με αυτούς τους σπίκερ, ρε φίλε. Ξέρει πώς ήρθε ο ΠΑΟΚ με τη Μαλίν, πότε παίξαμε. Χέσε με, ρε φίλε, τώρα με την αυτά. Τα διαβάζει λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, τέλος πάντων. Παγκράτη, ωραίος. Όταν κατέβω να προπονηθώ εκεί πέρα με τον Ανισόρροπο, θα σε ειδοποιήσω. Τηλέφωνο, ό,τι γουστάρει. Έγινε εδώ. Να είστε καλά, φιλαράκι, με την νίκη. Γεια χαρά. Αδύναμος κρίκος σήμερα είναι ο Γλύκος, λέει ο Χρήστος από το Λαμπράκι. Του χρεώνω το δοκάρι και τη λάθος απόκριση στο τάχα μου offside. Εντάξει. Παιδιά, δεν έχετε το Γιασίν, το Γλύκο έχετε. Ο Γλύκος είναι προς τιμήν του ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και ο τρίτος θερματοφύλακας του ΠΑΟ κατόρθωσε να γίνει πρώτος. Και καθίζει και στον πάγκο και αυτό το γαϊδούρι που πήρατε από πού τον πήρατε. Θα παίξει ο Γλύκος βασικός. Καλημέρα, ναι. Έλα, ρε Κούρκη. Καλώς τον. Τι λέει. Καλά. Δεν μου λες αγόρι μου καλό. Ναι. Ποιος ο λόγος να γίνεται όλη αυτή η αβάντα στο Mr. Selfie. Στον. Στον Νταβέλα. Γιατί τόση αβάντα ρε παιδιά. Ο καλύτερος παίκτης να πούμε του αγώνα ο Νταβέλας. Ο άνθρωπος που ό,τι φάση έκανε ο Άγιαξ ήρθε από τη δικά του πλευρά. Καλός ήταν ο Νταβέλας. Και από τα δικά του τα λάθη. Καλός ήταν. Καλός ήταν. Ποιος ήταν καλός. Καλός ήταν ο Νταβέλας. Με γναπλός την ποδάρα του ο άλλος είχε κάνει 15 σουτ. Ποιος ήταν καλός. Νταβέλας. Δεν λάθουμε ρε. Και στο δοκάρι.
και στον γκολ άρχισε να πάει πάνω στον παίκτη. Είναι έτσι ή δεν είναι? Παιδιά, ο Τζαβέλας είναι, δεν είναι στόπερ. Αριστερό μπακ είναι και παίζει με μέσον. Μη ζητάτε πολλά. Δεν το βάζουν. Και τι να κάνω εγώ, δικιά του είναι η ομάδα. Εγώ αν τον βγάλω έξω, ρε, τι είμαι εγώ να πούμε. Μα μωρέ. Δεν είναι αυτό. Μου τη δίνει η Αβάντα, ρε παιδιά. Η Αβάντα. Ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου μετά τον Γκάμπο, ο Τζαβέλας. Όχι, είναι ο Χαρίσης, φίλε. Είναι ο Χαρίσης, φίλε. Είναι ο Χαρίσης. Όχι. Για μένα ούτε ο Κάμπος είναι ο καλύτερος παίκτης του αγώνα. Ο καλύτερος παίκτης του αγώνα είναι ο Μάτος. Ο μπάκο δεξής. Από την πλευρά του δεν πέρασε μπάλα και όσες φορές χρειάστηκε να περάσει την μπάλα μπροστά την πέρασε. Ωραίος. Ωραίος, φίλε. Μ' αρέσεις, φίλε. Έτσι. Και μετά είναι ο Κάμπος. Αλλά εάν δούμε παικτικό στο παιχνίδι, ο παίκτης του αγώνα είναι ο Μάτος. Από την πλευρά του δεν πέρασε τίποτα. Και μου βγάζουν να πούμε τώρα καλύτερο παίκτη. Πάλι MVP να πούμε ο Μίτερ Σελφί. Πάλι καλά, μωρέ. Για να κάνουμε τον αυτόν, ρε παιδί μου, το παιδί. Εντάξει, όταν θα αρχίσουν να παίρνουν τα γκολ πάλι να πούμε από δικές του βλακίες, βγάζουν τον πάλι MVP τη χρονιά. Θα τρελάθουμε, μωρέ. Τι να κάνουμε. Αυτά έχουν οι ομάδες. Τα καλά παιδιά, τα παπέδια. Είπαμε αβάντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε. Εντάξει τώρα. Μην τρελαθούμε. Τέλος πάντων. Έγινε, άντε καλό βράδυ. Ο Καρλί το λέει. Κωστή καλημέρα φίλε μου. Το γκολ του Άγιαξ ήταν offside αλλά είναι οριακό. Και εγώ το είδα 100 φορές και το πήρα χαμπάρι. Σιγά μην είναι offside. Είναι η ίδια ευθεία και είναι κανονικό το γκολ του Άγιαξ. Άστε το παραμύθι τώρα, την πνίγεται την κουνέλα. Κανονικότατο τον γκολ του Άγιαξ. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Με την αριστερή πτέρυγα του Άγιαξ, λέει ο φίλος, ο γιατρός, ο Ηρακλειδέας, και ο κόκκινος έπαιζε δεξί μπακ. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Καλημέρα. Αργή. Άντε ρε φίλε, πάνε μπροστά, μας κάνεις κοιλιά να πούμε. Εντάξει, από Αβούργο σε παίρνω, εγώ το μάτσο το είδα φίλε μου. Ναι. Δεν το είδα το μάτς, μπήκα μέσα, άκουσα ένα αέρα και σε ακούω ότι κάνεις κριτική. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάνε γίνε προπονητής στην ομάδα σου. Και εσύ πάνε στο διάλογο βραδιάτικα. Άντε, λακαμά, άντε. Ήρθα από το Αβούργο τώρα. Λάζο Γερμανέ, τώρα μας πεις τι να κάνουμε. Άντε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Άντε τώρα. Κάθομαι εγώ με το με σερσερή να μιλάω μαζί σου, Λάζο Γερμανέ. Άντε, καλημέρα. Στο Αμβούργο πήγες, ίσιοσε το στόμα σου. Δεν είσαι στην Τούμπα, τόσο στην Νεάπολη και στην Πολύχνη. Καραγκιόζη. Έλα φίλε, ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Τι έγινε, Κωστή, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι. Ο Μπόχουμ τι γίνεται, άλλο δεν βγαίνει να μιλήσει. Δεν θα φάω το βράδυ μπουγάτσα που πάω και τρώω στο ζάπινγκ που δεν βγαίνει ο Μπόχουμ. Ναι. Πώς έδωσε το μάτς, τι λέει? Καλά, μία ώρα μιλάω για το μάτς, δεν με άκουσες. Είπες θα χάσει σήμερα όμως. Τι είπα? Είπες θα χάσει. Το έπαιξα 2-1 σκορ. Ναι. Όσοι βρίζουν τον Τζαβέλα για μένα. Ναι. Για μένα είναι άμπαλοι. Δεν σου μιλάω χαρακτήρα. Ναι. Ο Τζαβέλας έχει σώσει από πολλές και πέρσι και μέχρι τώρα και στα παιχνίδια φιλικά. Έχει σώσει πολλές φάσεις. Και πέρσι έσωσε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τι συνέχεια. Εντάξει, τι ρε Παόξη, τι εντάξει, τι. Εδώ βρίζετε το γούναρι, τι εντάξει, τι. Βρίζετε το γούναρι γιατί έπαιξε 12 χρόνια στον ΠΑΟΚ, πήρε 2 κύπελα και ένα πρωτάθλημα και έκανε 12ετία και ο άλλος του έδινε 7 φορές τα λεφτά απάνω. Και βρίζετε το γούναρι. Και βγαίνει ο Αναστασιάδης και λέει με τρύπησε ο άλλος και λέει εντάξει γεια. Εντάξει γεια κι εγώ. Για επόμενη γραμμή. Τι εντάξει γεια. Δεν έχει εντάξει γεια. Εντάξει γεια έχει τρύπα γεια. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Αργιάνος από Αθήνα, τι κάνουμε? Καλά ρε, αυτή η εφημερίδα μια εβδομάδα την παρήγγειλε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ενημέρωσε το φίλο από το Παγκράτη ότι το Παγκράτη είναι αργιανοκρατούμενο. Ναι βέβαια, άμα βάλει γκολ ο Άρης τώρα στη Β' Εθνική όλο το Παγκράτη θα ακουστεί μια βοή που μέχρι τη λεωφόρο Κηφισίας θα φτάσει. Ναι. Το Παγκράτη είναι το Παγκράτη είναι τα κεντρικά στην Αθήνα, να ξέρεις. Του χρόνου θα φεύγουν πούλμαν από εκεί ολόκληρα. Ναι, ναι. Για αυτούς που γνωρίζουν από οπαδικά, να ξέρεις. Μάλιστα. Λεπτομεριακά. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ βασικά. Ναι, φαρμακώθηκες.
Οι Αριανοί φαρμακοθήκατε, κύριε Ακλήδη. Δεν βλέπω γιατί να πείτε. Τι φαρμακοθήκαμε, ρε φίλε. Φαρμακοθήκατε. Περιμένατε να χάσει ο Πάκου να βγείτε να λαλήσετε, να πούμε. Ο Πάκου μα έβει βαθμού στην Ευρώπη για την Ελλάδα, έτσι ώστε του χρόνου όταν ανέβουμε Super League και μπούμε playoff να μπούμε κατευθείαν ομίλου. Πώ τα ανέβετε, χωρί έντερφορ και χωρί δεκάρι. Πήγατε, πήρατε δυο σκατόγερου εκεί πέρα δεξί μπακ και αριστερό μπακ 45 χρονών καθένα. Πήρατε έντερφορ, με τον Καπνίδη θα παίξετε. Πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε. Να σου πω εγώ τι γίνεται στον Άρη, ρε. Να σου πω τι βρωμιές γίνονται εκεί μέσα, να πείσει η μύτη σου να πούμε να βγάλει φτερά. Αφού λες ότι το ρεπορτάζ είναι όλα καλά. Ναι, καλά είναι, αλλά όταν δεν παίρνουν center for και ο Κόκε περιμένει και ο Αναστόπουλος λέει δεν τον θέλω και οι άλλοι δεν παίρνουν center for και παίρνουν τον Ανδρέου, τον Ερίκο Ανδρέου να πούμε, αμυντικό χαφ, εξάρι και περιμένουν ο Αναστόπουλος να πάρετε δεκάρι και εννιάρι και έχετε τον Καπνίδι. Και τι να περιμένετε τελευταίες μέρες για να γυρίσετε τσαμπουκά τον Κόκε πίσω. Έτσι θα κάνετε ομάδα. Αναχαθείτε, ρε. Ο Ραούλ Μπράβο, δηλαδή, πρώτα απ' όλα ο Ραούλ Μπράβο θα παίξει στόπερ, θα παίξει αριστερό μπακ. Θα παίξει. Στόπερ θα παίξει. Στόπερ θα παίξει. Ο Τσουμάνης ή θα παίξει, όχι. Ο Τσουμάνης, φίλε, είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ και αριστερό εξτρέμ και αριστερό μπακ χαφ. Δεν κόβει βέβαια ούτε με βαλέ, αλλά στη Β' Εθνική, στη Β' Εθνική είναι καλό. Μπροστά είναι φανταστικό και σκοράρει. Απλά δεν κόβει ούτε με βάλε. Στη Β' Εθνική ελπίζω ότι λόγω της ποιότητας των ομάδων είναι η καλή μεταγραφή ο Τζουμάνης. Και θα, μεταγραφή, θα αφού κάνει και πέρυσι τον είχαμε. Πώς είπες? Αφού και πέρυσι τον είχαμε. Εννοεί καλή μεταγραφή, καλή ανανέωση. Αυτό. Ναι. Τετράδα και άσο πίσω, είμαστε λουκούμι. Ναι. Καλά. Δύο σόπερ, Τζίδι, Ράουλ Μπράβο, αριστερά Τζουμάνη, δεξιά. Ναι. Τώρα βάλεις όποιον θέλεις. Ναι. Φορ ποιος θα παίξει. Η πεντάδα αφήσω, φίλε, πετάει. Και έχουν ένα μήνα ακόμη να κάνουν σχεδιασμό. Ρενιάρη, ποιος θα παίξει, πώς θα κάνεις διαφορά 5 βαθμούς και 10 με τον δεύτερο και τον τρίτο να ανέβεις αέρα, πατέρα. Σεντερφόρ, ποιο θα πάρεις. Λοιπόν, δεκάρι Τάτος, Κόκε, πάρε εσύ και βάλε ποιον θέλεις. Εννιάρη έχεις Κυβελίδη, Καπνίδη και περιμένεις ένα ακόμη να σου κάνει διαφορά. Ναι. Κάτσε, τα ονόματα που αγούτσαν ο Μάτζιος, Πετρόπουλος και όλα τα άλλα, τι δεν ισχύουν από το μυαλό μας, θα βγάλαμε. Δεν ξέρω. Κάποιο θα δει στο γλυκό, μην αγχώνεσαι. Εδώ ακούγες για Γιαννακόπουλο και Τζενάμο και τελικά κάτσε Διούδης. Ναι. Τώρα μπορεί να ακούς για Μάτζιο και Πετρόπουλο και να σκάσει καμιά βόμβα μεγατόνων. Ναι. Τι. Σωστό. Τι είναι. Εμείς ρε φίλε πάμε για πρωταθλητισμό, δεν είμαστε άδειοι. Δεν λέω όχι, αλλά περιμένω εγώ να δω το center for. Ρε φίλε, είχαμε πρώτη προπόνηση όσους οι άλλοι δεν μαζεύουν στο γήπεδο. Ναι. Το αντιλαμβάνεις αυτό. Η Σπάρτη παίρνει Μπόγιοβιτς πάντως. Ποιο Μπόγεβιτς με τα φάρμακα, η Σπάρτη και τα άλλα. Τι λες τώρα, ποια Σπάρτη. Το μεγάλο παράγοντά της, ναι, τέλος πάντων. Τι λες τώρα, λοιπόν, η ομάδα θα είναι μήτρα, το έχεις καταλάβει. Μέχρι. Πρόεδρος Φούτμπολ λίγκ άλλαξε, ψηφίστηκε, εκλέχθηκε και βλέπεις τι αξιόλογο άτομο είναι. Από εκεί και πέρα τα λόγια είναι περιτά. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά που λες εσύ για σημειάκια και τέτοια. Ναι. Και κλείνοντας να σου πω και ένα ωραίο έτσι να θυμίσουμε και λίγο. Ναι. Πες ότι είσαι παδουτσής. Εγώ ναι. Έχεις πάει στην Ολλανδία και έχεις πάρει το χι με ένα-ένα. Έτσι. Ποιος θα είναι ο αγαπημένος σου ταξιδιωτικός προορισμός μετά την Ολλανδία? Ποιος, για. Έγινα. Το κατάλαβες ή άρχισες να στροφάς? Δεν στροφάρω, όχι. Έγινα. Πού να το καταλάβει, δεν να... το κατάλαβε το κομμουνιστή. Εδώ δεν το κατάλαβε ο κομμουνιστής, εγώ δεν το κατάλαβε. Έγινα είναι η περιοχή της Ελλάδας. Ναι, έγινα. Άμα εσύ μυρίσεις τίποτα περίεργο, τι λες? Έγινα. Μάλιστα, να μυρίσω. Πού να τα καταλάβω. Τι δεν θέλω τα και τα λέω. Δεν τα πιάνω. Τι θέλω και τα. Άντε, καλή εκπομπή. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντως η ελληνική ομάδα που έχει δεχτεί τις ελάχιστες συντριβές στην Ευρώπη. Συντριβή στην Ευρώπη, εγώ τον ΠΑΟΚ το θυμάμαι 2-3 φορές. Το 5-2 με την Ατλέτικο, το 4-0 με τη Σερβέτ και το 6-1 με την Μπαρτσελώνα. Δεν τον έχω ακούσει να έχει φάει πεντάρες, τεσσάρες, εξάρες κτλ. 6-1 με σκόρερ Άγγελο Αναστασιάδη. Με δεξί μπακ του Γκουερίνο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα φίλε. Σ' άκουσα στην αρχή γιατί... Δεν φωνάζεις λίγο γιατί δεν σ' ακούω. Ναι, μ' ακούς. Για φώναξε λίγο. Σ' άκουσα πάλι στην αρχή για την ανάλυση της τακτικής που κάνεις, μ' αρέσει πολύ πάντα. Στα περισσότερα συμφωνώ. Σε αυτά που διαφωνείς θέλω να μου πεις. Θα σου πω. Αναφερθώ λίγο στο Τζαβέλα που εντάξει κακό σήμερα
να επικεντρωνόμαστε στον Τζαβέλα. Τον έχω κράξει και εγώ πάρα πολλές φορές. Σήμερα νομίζω ήταν πάρα πολύ καλός. Θα συμφωνήσω μαζί σου, όπως είπες, κάλυψε τις αδυναμίες του Κρέσπο. Κάλυψε και τον Κρέσπο, τι να πούμε τώρα. Και πολλές φορές, άμα πρόσεξες, κάλυπτε και τα κενά που άφηνε ο Λέοβατς. Ο Λέοβατς όταν ανέβη. Έτσι. Κοίταξε, φίλε, δεν θα πρέπει να αδικούμε κανένα ποδοσφαιριστή. Ούτε να αβαντάρουμε κανένα ποδοσφαιριστή, ούτε κανένα προπονητή. Ό,τι βλέπουμε θα πρέπει να λέγεται και να γράφεται. Όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Χωνεύουμε, δεν χωνεύουμε. Έχουμε καλή σχέση, δεν έχουμε καλή σχέση. Έτσι. Δεν το έχει, σε αυτά δεν υπάρχει. Το ξέρουμε και εγώ διαφωνώ. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να δουλέψει πάνω σε αυτό. Έτσι. Άμα δεις σε μια φάση που ζητάνε πέναλτι προς τα τελευταία λεπτά. Όχι. Πάλι πάει κάτω, πάει από πάνω του, κάτι του λέει, πάλι τον έβριζε, σίγουρα ξέρεις. Ναι. Και απόρρισε ο άνθρωπος, σου λέει, τι μου λέει τώρα αυτά. Είναι βλαμμένος είναι λίγο. Ναι, ναι. Εντάξει, τι να κάνει. Δικός μας. Τι να πω. Ναι, ναι. Για το Τζάλμα που έλεγες, που είπες ότι για τον μπακ τους βασικά την πλευρά. Ναι. Τζάλμα, ότι ήταν πολύ ψηλός, είναι ταγάρι. Και στα φιλικά βασικά δεν είναι μόνο ότι είναι, το μπακ τους ήταν έτσι. Και στα φιλικά, άμα είδες τον μπακ, όλες οι επιθέσεις βγαίνανε από αυτή την πλευρά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μάλλον πρέπει να δουλέψουν λίγο και από την άλλη πλευρά. Να μην πηγαίνει μονόπατα η ομάδα. Μ' ακούς? Καλύτερη πλευρά η δεξιά του ΠΑΟΚ. Και λόγω μάτος και λόγω αριστερού μπακ. Αυτό ακριβώς. Είναι καλύτερο. Όχι ότι ήταν το μπακ της του Άγιαξ τόσο κακό. Αλλά όλες οι επιθέσεις βγαίνουν από εκεί. Μάλλον είναι καλύτερη πλευρά σίγουρα. Όχι, ήταν και ταγάρι ο αριστερός μπακ του Άγιαξ. Εντάξει. Συνέπεσαν για αυτά. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί είναι. Σώμα στόπερ έχει. Είπαμε να έχει μπόι ο μπακ, ο πλάγιος, για να γίνεται και στόπερ. Αλλά αυτός είναι, ρε παιδί μου, αργός, πώς να σου το πω. Είναι αχμάκης, αργός, πώς, παρτάλο, πώς να σου το πω. Για τον Ίβιτς δε σχολείες, το ότι βρήκες και ότι ήταν καλός τακτικά, ενώ πάντα λες, πούμε, ότι υστερεί ο Ίβιτς στην τακτική. Υστερεί στις αλλαγές, στις αλλαγές υστερεί ο Ίβιτς. Νομίζω πάλι ο Ίβιτς, ο κλασικός Ίβιτς, έκανε πάλι αλλαγές σε πρόσωπα. Σε πρόσωπα μόνο. Θα περιμένω μέχρι να φύγει ο Ίβιτς από τον ΠΑΟΚ. Αν φύγει ποτέ, να μην φύγει ποτέ, κάποια στιγμή θα φύγει. Να δω μια εσωτερική αλλαγή. Μία! Άμα έβαζε τον Τζιόλι νωρίτερα, θα κρατούσε, θα έβγει με την νίκη μετά. Γιατί άμα δεις τον γκολ, από εκεί μπήκε. Από το κενό αυτό που είπες και εσύ ανάμεσα στα στόπερ. Εντάξει. Δεν φταίνε τα στόπερ στον γκολ. Όχι, δεν είπα ότι φταίνε, αλλά από εκεί δημιουργήθηκε το γκολ. Χαμηλά, εκεί πρέπει να πάει ο ένας στόπερ, εντάξει, πάνω του, αλλά είναι και τα αμυντικά γκάφ. Δηλαδή, δεν μπήκε μες στην περιοχή να πεις δεν τον πήρε ο στόπερ και τα λοιπά, ήταν έξω από την περιοχή. Δηλαδή, από 20 μέτρα άμα σουτάρει ο άλλος, εντάξει, έγραψε, τι να κάνει ο στόπερ. Ναι. Εντάξει, θα κλείσει, αλλά... τι να κάνει, να εδώ η Πορτογαλία πήρε ολόκληρο κύπελο. Βρέθηκε εκεί ο Έντερ έξω από την περιοχή 14-5 μέτρα. Το βλέπει το ένα το στόπερ, το βλέπει το άλλο το στόπερ. Τρίπλα σου λέει δεν έχω, τι να κάνω. Τραβάει το ποδάρι, πάει μπάλα στο κάτω γάμα. 1-0, νικητής η Πορτογαλία. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα. Ναι. Ο Τζαβέλα, συγγνώμη, ο Κρέσπο πιστεύεις είναι καλύτερος από τον Μαλεζά? Όχι. Για ποιο λόγο αποκτήθηκε, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αποκτήθηκε ο Κρέσπο. Ούτε από το Χατζή Ισαΐα είναι καλύτερος. Ακριβώς, από τη στιγμή που υπάρχει Μαλεζάς και Χατζή Ισαΐα, για ποιο λόγο τον παίρνει ο Κρέσπο? Δεν ξέρω, ήταν μια άστοχη για μένα. Ήταν άστοχη και το ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι, γι' αυτό κινήθηκαν και πήραν γρήγορα το Βαρελά. Καλά έκαναν. Καλά έκαναν. Εγώ περιμένω και ένα στόπερ, δεν το ξέρω το Βαρελά. Ρε παιδί μου, να κατεβάσει την μπάλα, δώσει μια πάσα 15 μέτρα. Να μου ανεβάσει 10-15 μέτρα, 20 μέτρα την ομάδα πάνω. Δηλαδή, έχω το Λέοβατς δεν την κάνει. Ο Τζαβέλας δεν την κάνει. Ο Κρέσπο δεν την κάνει. Ο Μάτος δεν την κάνει και αυτός δεν τον είδα ακόμα. Δηλαδή, έχω 4 παίκτες και πρέπει να μου γυρίσει κάποιος χαφ από πίσω να κατεβάσει την μπάλα. Από πού ήρθε αυτός, από β' γάμα κατηγορία? Δεν ξέρω. Δεν μ' αρέσει. Αυτά ακουστήκια και για τον Θανασιάδη να σου πω. Καμιά φορά τη σχολιάζουμε, Θανασιάδη, εκεί μπαίνουμε στα site, εκεί σχολιάζουμε, πέφτουν όλοι οι παοξίδες πάνω, άντε φύγει εσύ από τον πάγκο. Λοιπόν, δεν ξέρουν οι παοξίδες. Αυτοί οι παοξίδες, εγώ το έχω αναλύσει τον Κλάος, πάει. Ο Θανασιάδης είναι center for, ο ΠΑΟΚ να έχει την μπάλα, την κατοχή, την πλευροκόπηση, την overball να φορτώνει.
Μπορεί σε 20 άτομα να πεταχτεί να κάνει τον γκολ. Δεν είναι παίκτη δευτέρου ρόλου να είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεύτερο ρόλο. Δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι, ο Αθανασιάδης δύσκολα θα σου κάνει δουλειά. Επόμενη γραμμή. Δύσκολα. Καλημέρα. Σήμερα ήταν καλός. Σήμερα ήταν καλός. Και έδωσε και μια assist, ωραία. Καλημέρα. Ναι. Έλα, γλυκό αγόρι. Περίμενα λίγο. Έλα, καλημέρα. Έλα, ρε. Δεν το διώξαμε τον Ιδρύς, έτσι. Όχι, δεν το διώξατε. Δεν το διώξαμε, σε δώσαμε περιθώριο άλλο ένα ημίχρονο. Και αν το δούμε, αν θα το διώξουμε. Ναι. Όπως λέγεις. Παρακάτω. Όχι παρακάτω, δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Τι έγινε μετά το παιχνίδι με τη Λεμεσό, το Χ, που έφερε ο ΠΑΟΚ το φιλικό. Βγήκαν ένα καρό Παναθηναϊκή και Αριανή μαζί. Ναι. Πού τη σήμερα. Εγώ τι πού είναι όλοι αυτοί. Χεχεχε. Αυτοί που βγαίνουν και λέγανε χεχεχε μέσα στον Άγιαξ. Έτσι λέγανε. Γιατί εσύ μιλούσες μαζί τους, δεν το θυμάσαι τι. Να βγουν και να πούνε τι δημοκρατία έχουν. Ε. Το είδες το μάτς. Πού να το δω ρε, στις 10 η ώρα δουλεύουμε. Α, ναι, σωστό. 10 η ώρα δουλεύουμε. Τώρα για τον Τζαβέλα σχετικά, τι έγινε ρε σύντρε. Πάλι φαρμακωμένοι. Τι είναι. Σας το ανέλησε και ο Ραπτόπουλος ρε εσείς. Πού είναι το αμυντικό το χάφι και την ώρα. Δεν φταίει ο Τζαβέλα. Ε. Δεν φταίει ο Τζαβέλα. Έπεφτε ο Τζαβέλα και την έσπανε αλλού ο άλλος ο παίχτης. Δεν σου τρώνε αυτός. Δεν το ξέρω. Ούτε μάθει το ποδόσφαιρο ρε εσείς ρε. Δεν στα πολιτήρια μέσα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ξεχάσατε ποιους βρίζαμε και τι κάναμε τους παιχταράδες που είχαμε. Κάτι ύποπτους που λέγαμε και κάτι το ένα το άλλο. Που ήταν πιο παιχταράδες από τον Τζαβέλα. Κι ούτε είναι κανένας παιχταράς ο Τζαβέλας. Ούτε τον υποστηρίζει κανένας. Και αν δεν κάνω λάθος είναι ο μόνος που πέρσι που δεν τραυματίστηκε καθόλου. Όχι, είναι καλός αθλητής. Ε! Φοβήθηκε να πάει στον Ολυμπιακό, ε, Ραπτόπουλε. Ναι, φοβήθηκε. Ε, φοβήθηκε. Ναι. Τι έκανες εκεί το παιχνίδι το πάγο. Κέρδισε. Ε? Κέρδισε. Και χωρίς τον Τζαβέλα κέρδισε. Βεβαίως. Ε? Ναι. Ποια νούμουφα ήταν να μην πάει ο Τζαβέλας μετά παίξει με τον Ολυμπιακό. Φοβήθηκε, ρε. Φοβήθηκε. 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 Γι' αυτό δεν πήγε. Αφού έκανε τον Τζαβέλα. Ενώ ο Ράτς που δεν φοβήθηκε πήγε στο δικό του γιατρό και ο Μακ. Και δεν παίξανε κι αυτοί. Άλλο Ολυμπιακός, άλλο τώρα. Όχι με τον Ολυμπιακό ήτανε. Ποιο μάτς. Αυτό που δεν έπαιξαν μου φαίνεται ο Μακ και ο Ράτς. Πήγα στο δικό του γιατρό. Νομίζω παίξαν, όχι. Όχι, βγήκε και το δικαιολόγησε ο Αναστασιάδης. Αλλά τον Αναστασιάδη το δικαιολογείται μόνο στο παιχνίδι με την Τρίπολη. Ο Αναστασιάδης. Όχι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είναι σφιγμενίτης, είναι καλός άνθρωπος. Ποιος? Είναι σφιγμενίτης, καλός άνθρωπος. Ποιος? Ο Άγγελος. Εγώ δεν είπα το αντίθετο για τον Άγγελο. Ούτε σαν προπονητή, ούτε σαν άνθρωπο. Έτσι. Περιμένετε τώρα στις Αριανή και Παναθηναϊκή και οι ουδέτεροι τα λιμάτα άλλα να δείτε τι θα κάνει στο δεύτερο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ και μετά δικαιολογημένα θα βγείτε και να λέτε ό,τι θέλετε. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή. Κωστιφακός. Έλα φίλε. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω σύντομες για το σημερινό ματσάκι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Καλά είσαι. Βέβαια. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, πει ότι γουστάρεις, εσύ σχολιάζεις μετά. Ναι. Πώς τα είδα εγώ. Λοιπόν, ξεκινάω από το γλύκο. Ο γλύκος είναι μια του ύψου, μη του βάζεις. Δεν μπορεί να κάνεις δύο πεδαριώδη λάθη του να κάνεις σούπερ απόκρουση στη γωνία που βαράει άλλος. Μου φαίνεται τρελό πώς το κάνει αυτό. Και ρωτά το δικό μου εδώ πέρα θέμα άγχους. Εσύ τι λες, τι θέμα είναι, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί δεν είναι μεγάλος θερματοφύλακας και είναι απρόβλεπτος. Είναι ο γλύκος. Ο γλύκος του 6 που έγινε 8 που δούλεψε και δεν βρήκατε έναν θερματοφύλακα να τον φάει. Τι θέλετε να κάνει ο Γλύκος. Από αυτούς που πέρασαν ξένους και Έλληνες θερματοφύλακες, τι είναι ο Γλύκος να είναι ο καλύτερος. Γιατί στον ΠΑΟΚ πέρασαν πολλές βαλούτες τα τελευταία 30 χρόνια κάτω από τα δοκάρια. Κάτι παντέλιδες που πήρατε και πρωτάθλημα. Πέρασαν κάτι Γκάμπριτς που τα τρώγανε κάτω από τη μασχάλη. Πέρασαν πολύ μπερδεμένοι, κάτι τρελοί, κάτι παρανοϊκοί. Μια χαρά είναι ο Γλύκος. Για τα στάνταρ του ΠΑΟΚ. Το πρώτο λάθος που κάνει είναι πεδαριώδες. Είναι πεδαριώδες το πρώτο λάθος που κάνει. Ναι, δεν το κάνει. Είναι και κανονικό το γκολ του Άγιαξ. Και είναι και κανονικό το γκολ. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που θέλω να σου πω. Το γκολ του Άγιαξ είναι κανονικό. Είναι λάθος του επόπτη. Τελεία. Το λένε και παοξίδες. Αυτό δεν το ξεκουβεντιάζουμε άλλο. Τώρα εδώ άμα το ακύρωνα στον ΠΑΟΚ θα γαβγίζαμε.
Εντάξει. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα για μένα είναι ότι το πρόβλημα σήμερα της ομάδας ήταν στα αμυντικά χαφ. Από τη στιγμή που διώχναν από την άμυνα οι στόπερ, η μπάλα πήγαινε συνέχεια στο Ολλανδό με αποτέλεσμα να τρώνε σουτ, να βάζουν μπάλες και να είναι κλεισμένοι συνέχεια πίσω. Το πρόβλημα είναι εκεί. Και μου λέει τώρα εδώ πέρα δικό μου ότι εγώ δεν είμαι Πάοκ, εγώ είμαι Βάζελος. Μου λέει δικό μου ότι έχουν πάρει εκεί πέρα έναν τύπο από την Εσπανιόλη κλπ. Και θα αλλάξει. Πάρω στο Πάοκ είχε πρόβλημα στα αμυντικά χαφ. Όταν ο Χαρίσης είναι ο MVP του Πάοκ. Στα χαφ μέχρι το 70 που έπαιξε, όντως τα χαφ είχαν προβλήματα. Έτσι. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Κούρνταρη, γελάει όλη η κοινωνία, λέει, μαζί σου. Αντί για ψωμιά, γαλέτες, φτιάχνεις, το βρίζει τον άνθρωπο. Βρίζει και τον Αντωνιάδη. Ο Αντωνιάδης που είναι, ρε. Ο Αντωνιάδης ραδιοφωνικά πέθανε. Σήμερα με πήρε τηλέφωνο, είπε ότι πέθανα, ρε. Θες να κάνω καυγά, μου λέει. Μα είπα, λέω, ότι πέθανε ραδιοφωνικά. Λέει, εμένα μου είπαν, λέω, ότι πέθανα, ρε, αφού ζεις, λέω, πώς πέθανε. Πέθανε λόγω ραδιοφωνικά. Πάμε διάλειμμα. Έξι στη γραμμή θα μιλήσουν και οι έξι. Καλημέρα. Πέντε. Ναι. Τέσσερις. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ραβδόπουλε, από το Λεμαϊδά σε παίρνω. Καλώς την Λεμαϊδά. Ήθελα να σε πω εσύ εδώ, τρελαθήκαμε με την Αθανασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 40 πουλημένες μπαλιές. Δεν γίνεται αυτό. Φίλε, αν θέλετε να παίξετε κόντρα επίθεση. Ναι. Να βγάζετε τον Αθανασιάδη, να παίζετε 3-5-2, να παίζετε με Ροντρίγκες και Τζαλμάλ Σεντερφόρ, να μπαίνει σήμερα, να βάζετε το Χαρίσι, να βάζετε το Χαρίσι δεκάρι στα χαφ, δύο αμυντικά χαφ, τρεις στόπερ μαζί με τον Μαλεζά, τον Τζαβέλα ας πούμε και τον Κρέσπο, και να παίζετε με τον Κίτσιου ή τον Μάτος δεξί μπακ χαφ και αριστερό μπακ χαφ το Λέοβατς. Ιδεάλως θα παίζετε 4-3-3 με τον Κλάους κορυφή. Απλά ο Κλάους. Ο Κλάους δεν μπορούσε να παίξει ο Περέιρα. Πώς δεν μπορούσε, τέριαζε καλύτερα. Τέριαζε καλύτερο ο Περέιρα. Αυτό όμως είναι θέμα το οποίο ας πούμε εγώ έχω ένσταση. Γιατί ο Κλάους μέσα στην Τούμπα ή σε παιχνίδι κυριαρχίας είναι ότι καλύτερο. Σε κόντρα επίθεση. Με την μπάλα ο αντίπαλος σε μεγάλο χώρο δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Σήμερα ήταν το κάτι άλλο. Όλο το μαγαζί δηλαδή βογκούσε. Εβογκούσε γιατί δεν ξέρει από μπάλα. Αν ήξερε ότι ο Κλάους δεν είναι. Δεν είναι κατάλληλο για τέτοιου είδου παιχνίδια. Ναι. Ωραία, ναι. Ο Ίδιτς δεν μπορούσε να το δει αυτό. Τι ήταν δύο Ίδιτς. Ο Ίδιτς δεν το βλέπει αυτό. Να παίξει ο Περέιρα center for και να βγει έξω ο Κλάους. Ναι. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Ο Τζαβέλας μετά με κάνει κανένα τσαφ πίσω. Ναι, είναι και αυτό. Όλα τα μετρά σε μια ομάδα. Και ο προπονητής και ο παράγοντας. Η ομάδα είναι μια κοινωνία. Είναι μια κοινωνία η ομάδα. Δεν είναι εύκολο για ένα προπονητή. Έχει πολλά να διαχειριστεί. Πολλά πράγματα. Η δύσκολη δουλειά του. Εμείς απ' έξω λέμε γιατί ταιριάζει όντως. Πολύ καλύτερο ο Περέιρα και οι δύο γρήγοροι τριάδα και ο Χαρίσης τέταρτος. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία είναι γιατί ο Περέιρα δεν στερείται και εκτέλεσης έναντι του Κλάους. Είναι καλό στα στατιστικά. Αν ο Κλάους κάνει ένα στα τρία, θα κάνει ένα στα τέσσερα ο Περέιρα, ας πούμε. Σωστά το λες. Πολύ ωραία το λες. Αλλά τι να σου κάνω, φίλε, κάθε ομάδα είναι ένας οργανισμός. Έχει τα καλά παιδιά, τα κακά παιδιά. Όπως σε ένα ραδιόφωνο, σε μια τηλεόραση, σε μια οικογένεια, σε μια εταιρεία, έτσι. Παντού είναι αυτά. Παντού είναι αυτά. Οκ, καλό βράδυ. Φιλιά, να είσαι καλά. Εδώ είσαι σε ένα ραδιόφωνο, σε βρίζει ο άλλος που είναι στο ίδιο το ραδιόφωνο. Τώρα λες να τον πλακώσεις, τις μπουνιές θα μου μείνει στα χέρια. Δεν τον πλακώνεις. Κάνεις την παλαβή. Μια, δυο, τρεις, την τέταρτη να το συναντήσεις, μπαμ, μπαμ, να το ρίξεις κάτω. Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Ναι. Μια, δυο, τρεις δεν θα το κάνεις. Άντε, φύγει από εδώ πέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Δεν μιλάει αυτός. Καλημέρα. Πάρ' τώρα να βλέπω τα αυτά. Έλα Κώστα. Καλώς τον. Έχω να πάρω πολλούς μήνες τηλέφωνο. Πολλούς μήνες τηλέφωνο. Μη φυσάς φίλε, σου κάνει εκεί πέρα πιο μακριά. Είχα να δω τον Μπάοκ από τα play-off. Γιατί? Τα φιλικά δεν τα είδα. Στα play-off αυτό που είχα δει ήταν ότι... Με την αλλαγή προπονητή, άλλαξε ψυχολογία και γενικά ο Ιβίτς πιστεύω έχει άστρο και δεν θα φύγει εύκολα από τον ΠΑΟΚ. Έχει άστρο. Ναι, δεν θα φύγει εύκολα. Από αυτό που είδα τώρα απόψε, μου έκανε εντύπωση ο Αθανασιάδης που μάρκαρε. Είχα πολύ καιρό να το δω να μαρκάρει. Τον αδίκες. Με Αναστασιάδη Άγγελο, όχι μόνο μάρκαρε αλλά έπαιζε και εξτρέμ. Τόσα χιλιόμετρα δεν νομίζω να έχει κάνει. Τελευταία δεν τον είχα δει να τρέχει τόσο, να μαρκάρει.
Πιστεύω ο Χαρίς πρέπει να είναι βασικός από εδώ και πέρα. Ο Χαρίς, φίλε, για να γίνει βασικός πρέπει αμυντικά το παιχνίδι του να μοιάζει με το σημερινό. Έχει ωραία διεισδυτικότητα, θύαλα στο περπάτημά του, με την μπάλα στα πόδια. Είναι καλό σουτέρ, είναι γρήγορος να βγάλει την ομάδα μπροστά. Αλλά μου χαλάει την όλη μαγιά όταν έρχεται τρίτο Σακάφ και με μαρκάρι. Σήμερα ήταν καλός στο αυτό μαρκάρι. Σήμερα μ' άρεσε πολύ. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες σήμερα ο Χαρίς. Πολύ μέλλον στον Πάο. Έπαιξε και για το Σακόφ σήμερα. Και γι' αυτό ταύτισε, να πούμε. Εντάξει. Πάντως, δεν είδα τον Άγιαξ να με φοβίζει ιδιαίτερα. Δεν ξέρω ίσως ο Πάκου να τον μπλόκαρε. Δεν ήταν αυτός ο Άγιαξ που φανταζόμουν ότι θα δω. Εντάξει, ήταν ένας Άγιαξ όχι σαν τον προπέρσινο πριν 4 χρόνια. Με απειρία, με αριστερό μπακ. Ναι, αλλά για την Καϊβάνη... εποχή τώρα, ναι. Για τον ανέτοιμο Πάοκ, ναι. Μου φάνηκε λίγος αυτός ο Άγιαξ. Ναι. Για τον υποτιθέμενο ανέτοιμο Πάοκ. Κοίταξε. Και πιστεύω... Από αυτό τον Άγιαξ, ας πούμε, εδώ βλέπω την εντεκάδα μπροστά μου κτλ. Να σου πω την αλήθεια, αν παίξει μπάλα σε μεγάλη ομάδα κάποιος από τους 11 αυτούς πάει πιο μπροστά, ας πούμε, για μένα είναι ο μπάκο δεξής αν ανέβει ο Τέτες στο 1.80 και τα λοιπά, και ο άλλος είναι ο Ντόλμπερκ. Δεν έχω διακρίνει εγώ, ας πούμε, κανέναν, ας πούμε, που να πεις ότι τι παιχταράς είναι. Καλύτερες παίκτες από τον ΠΑΟΚ έχει, αλλά δεν είναι κανένας να πεις ότι αυτός θα τον βλέπω στην Μπαρτσελόνα, στη Ρεάλ. Ο Ντόλμπερκ θα παίξει σε μια από τις 6 μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, θα παίξει. Για μένα. Και για πολλούς άλλους που τον είδαμε σήμερα, θα τον περιμένουμε. Και κλείνοντας, ναι. Πιστεύω ότι ο Πάκ θα περάσει. Ναι. Έχει 60-40 υπέρ του. Μια παράταση μέχρι τα χαράματα θα δούμε στην Τούμπα. Πιστεύω θα περάσει. Ναι, μπορεί να περάσει, αλλά εγώ σου λέω μπορεί να βαράμε μπέναλτι μέχρι το πρωί. Βαράει η Αγία Μαρίνα. Καμπάνες και να βάραν μπαίνουν. Του χρωστάει τύχη μια πρόκριση, ναι. Και του χρωστάει και μια κλήρωση με την Gladbach. Gladbach γιατί, φίλε? Για λόγω Γερμανίας. Του χρωστάει και μια κλήρωση στον επόμενο γύρο με την Gladbach. Γερμανία τι έχει, δηλαδή, τι σχέση έχει? Μας χρωστάει και εκεί μια πρόκριση, η τύχη. Γερμανία γιατί, φίλε, τι έχει? Μας χρωστάει μια πρόκριση με τη Σάλκε. Α, για τη Σάλκε. Ναι, ναι. Για το... Και πιστεύω δεν θα περάσει ο Βρωμιάρης από κάτω. Ναι, αύριο, βλέπουν... αύριο παίζει ο Βρωμιάρης, αύριο. Δεν θα περάσει, πιστεύω δεν θα περάσει. Είναι κομπλεξική ομάδα, δεν θα περάσει. Μακάρι. Και θα αναγκαστούν οι Αθηναίοι να βλέπουν ομίλους. Την Παοκάρα. Τον αχώνευτο του Βορρά. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Παοκ είναι αχώνευτος του Βορρά. Για αυτούς ναι είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Παίζει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Παοκάι. Και παίζει τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Όποιος κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα. Εσύ με ποιον λες να είναι Ολυμπιακή? Πάντως δεν συμπάθουν και τον ΠΑΟΚ. Όχι το συμπάθουν. Θα παίξει ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Με ποιον θα είναι Ολυμπιακή? Ίσως λιγότερο. Όχι, πες μου τι ίσως. Με ποιον θα είναι Ολυμπιακή? Άκου φίλε. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός εναντίον ΠΑΟΚ. Η Ολυμπιακή είναι με τον ΠΑΟΚ. Φέτος θα το Ολυμπιακός, μισήσουν περισσότερο. Ολυμπιακός Άρης. Οι Παοξίδες είναι με τον Ολυμπιακό. Φέτος θα το μισήσουν περισσότερο γιατί θα του χαλάσει το πάρτι του Champions League ο ΠΑΟΚ. Θα μισεί, το χαλάσει φέτος το πάρτι. Δεν μισεί κανένας Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Μισεί... Όχι ότι το συμπάθει πάντως, όχι ότι το συμπάθει. Να σου πω κάτι. Γιατί να τον μισήσει? Δεν λέω το μισή, δεν το χωνεύουν λέω, δεν λέω το μισή. Γιατί να μην το χωνεύσει? Υπάρχει μια έχθρα εδώ και χρόνια. Τι έχθρα? Έχθρα έχετε από πλευρά δικιά σας. Κάτι μισό λεπτό τώρα. Η έχθρα δηλαδή, οι άλλοι τι έχθρα να έχουν? Μισό λεπτό. Τώρα επειδή με βάζει σε πειρασμό. Σε πειρασμό. Λοιπόν, ναι. Όταν μπουκάρασε η Τούμπα και σπάσαν το άγαλμα του Κούδα, δεν είχαν εμείς με τον ΠΑΟΚ? Τι σπάσανε? Το άγαλμα του Κούδα, όταν μπουκάρανε οι Ολυμπιακοί μέσα στην Τούμπα. Συμπαθούσαν τους ΠΑΟΞίδες και το κάνανε. Το έχει κάνει άλλος ο παδός με την Τούμπα αυτό το πράγμα? Άλλος οπαδός στην Τούμπα. Από άλλη ομάδα έχει μπει μέσα στο κήπεδο να σπάσει το άγαλμα του ΠΑΟΚ. Εσείς γιατί δεν το ξαναφτιάξατε το άγαλμα? Άσχετο, επειδή μου λες ότι δεν το συμπαθεί, ότι το βλέπει καλύτερα με άλλο μάτι. Ποια άλλη ομάδα έχει πάει οπαδός άλλης ομάδας να μπουκάρει να σπάσει το άγαλμα του Κούδα? Ή αφού που το ήταν η μαγιά τους και μπήκαν μέσα και το σπάσανε. Ναι, μη μου λες τώρα ότι συμπαθούν τον ΠΑΟΚ ή οι Ολυμπιακοί. Γιατί τον μισούνε δηλαδή? Εγώ σου είπα ένα παράδειγμα. Για ποιο λόγο δηλαδή, τι του έχει κάνει ο ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού? Του πήρε πρωταθλήματα, του πήρε παίκτες. Δεν έχει σχέση, του πήρε την έδρα από το αεροδρόμιο. Πόσα χρόνια ερχόντουσαν και έχανε από το αεροδρόμιο. Τους πονούσε αυτό.
Χάναν από το αεροδρόμιο. Έτσι, μια λίγη ιστορία. Είχαν 20 χρόνια να πάρουν αποτέλεσμα στην Τούμπα. Και τι έγινε, πέρα. Και βάλανε τη διαιτησία από εδώ και πέρα τα τελευταία 15 χρόνια. Με τα κοράκια παίρνουν αποτελέσματα. Δεν βάλανε μόνο τη διαιτησία και άλλα βάλανε. Εν πάση περιπτώσει, αλλά μην μου λες τώρα ότι συμπαθούν οι Ολυμπιακοί του Πάκου. Δεν νομίζω ότι έχουν και κανένα ταλκά να πούμε. Εσύ είπα ένα παράδειγμα. Εσείς... Άμα δεν είχαν ταλκά, γιατί που κάνανε και σπάζουν τα άγαλμα του κούδα. Εσείς έχετε ταλκά που δεν είστε Ολυμπιακός. Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ... Απλά να του χαλάσω το πάρτι φέτος. Φέτος. Φέτος, ναι. Το πάρτι θα το χαλάσει ο ίδιος. Το θέμα είναι εσύ τι θα κάνεις το πάρτι. Θα το πάρεις το πάρτι εσύ ή για το πάρει κανένας μελισσίδη. Δεν με ενδιαφέρει. Ας μην πάρετε λεφτά των ομίλων, δεν με ενδιαφέρει. Και ας μην πάρω και πρωτάθλημα. Δηλαδή ας μην πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ας το πάρει η ΑΕΚ, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει. Ας του χαλάσω εγώ το πάρτι στους ομίλους, ναι, και δεν με ενδιαφέρει. Σάμα ας το πάρει η ΑΕΚ. Σάμα ότι εγώ πες έχω καμιά στόχο το πρωτάθλημα εγώ. Σωστό. Δεν το έχεις. Αυτά. Καλή τα. Φιλιά. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Τι καλησπέρα ρε φίλε. Χαράματα είναι. Χαιρετίσματα σε όλη την κάτω Τούμπα, στο Γιώργο τον Παλαμπάνη, στο Νίκο τον Ιβερνέλη και στο Βασίλη τον Νικολαίδη. Πολλά φιλιά, ξέρω ότι ακούνε. Μα δεν νομίζω να ακούει ο Παλαμπάνης, τον είδα βαρύ, βαρύ τον είδα σήμερα, ναι, βαρύ. Φιλαρακό, θυμάσαι τι σου είπα εχθές. Ναι, ναι. Ωραία, θυμάσαι, μπράβο αγόρι μου, μπράβο. Έχεις. Καλό θυμητικό. Έτσι. Λοιπόν, η ομάδα... Ανέβηκε ένα σκαλοπάτι επάνω, είμαι πολύ ευχαριστημένος και σοβαρότητα και θα πάμε μπροστά. Σ' άρεσε? Μ' άρεσε η ομάδα. Εμένα θα μου ακούσεις να πω ότι μ' άρεσε ο ΠΑΟΚ όταν δω να παίζει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Και για να... πρώτο παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Σεζόν, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός ότι ξεκίνησε τη σεζόν εκτός έδρας σαν outsider. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αν έπαιζε στην Τούμπα ως φαβορί, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Ευτυχώς πήγε και έπαιξε στον Άγιαξ. Ήταν πολύ καλό αυτό για τον ΠΑΟΚ. Και κακό για τον Άγιαξ. Έτσι. Πρέπει να στηρίξουμε τώρα την Τετάρτη. Να πάνε όλα τα ΠΑΟΞΑΚΙΑ στο γήπεδο και να είμαστε και φωτεινοί. Άντε να δούμε. Στο χέρι σας είναι. Και η πρόκριση θα έρθει. Στο χέρι σας είναι, κύριε μου. Στο χέρι το δικό σας είναι. Την πρόκληση την έχετε στα χέρια. Εσείς την έχετε. Αν σας την κλέψουνε. Εντάξει. Στο ποδόσφαιρο γίνονται πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Επόμενος κύριος. Έλα, φίλε. Φίλε, καλημέρα. Φίλε, στον αέρα είσαι, εσύ που είσαι στο δρόμο. Πάμε επόμενη γραμμή. Πώς Κωστή. Τώρα σε ακούω, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς θέλω να πω πολύ καλό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Άριστο. Άριστο αποτέλεσμα. Αν και θα μπορούσαμε να νιώθουμε και κάπως ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και κάτι καλύτερο. Βάσει κακής εμφάνισης του Άγιαξ και βάσει καλής εμφάνισης δικιάς μας. Βάσει της αφέλειας του Άγιαξ. Βάσει της αφέλειας του Άγιαξ, ναι. Για μένα το γκολ δεν ήταν offside. Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν κανονικό το γκολ. Έκανε λάθος ο επόμενος. Εμένα με βρίζανε εκεί πέρα που έβλεπα στο... Γιατί δεν θέλει να μας βρίσουνε, αφού είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, άλλο το τι θέλουμε και άλλο το τι ισχύει. Ναι, εγώ σου λέω, επειδή είδα την απόκρουση και λέω, φώναξε κατευθείαν γιατί ήταν μια πολύ κακή απόκρουση και μου λένε το έδωσε offside. Ναι, αλλά αν δεν το έδωσε offside... Τώρα δεν θα το θυμόμαστε φίλε γιατί το έδωσε offside. Ευτυχώς για ναι, το Γλύκο δηλαδή που το έδωσε offside. Ευτυχώς, ναι. Καλός ή κακός το... Για μένα αν ο Γλύκος, εντάξει, καλός ή κακός στα 30 του δεν μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος. Αν ήταν ένας τερματοφύλακας στο ύψος του Μπρίκιτς, πιστεύω ότι θα μπορούσε με τα κροδάχτυλα να αποκρούσει. Δεν ήταν πλαϊνό διχτάκι που λένε τον γκολ. Γιατί δεν βάλατε ρε φίλε τον Μπρίκιτς να πούμε? Γιατί αυτό είναι τέτοιο, λόγω ανετοιμότητας. Καθαρά και μόνο. Δηλαδή μισό λεπτό. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον τερματοφύλακα κάτω από τη μεταγραφή. Χωρίς τον Βαρέλα από τη μεταγραφή. Χωρίς τον Καντέ, πώς λέγεται. Ο Μπίσεσβάρ που είναι μεταγραφή. Ο άλλος ο Καντέ, πώς λέγεται. Ο Κόφτης, πώς λέγεται. Τον ξεχνάω. Ο καθαρό αίμος Κόφτης. Ο Κανίας. Χωρίς αυτόν.
Αυτό όμως είναι και προς τιμή μας από τη μία, αν το σκεφτείς. Διότι αποκτά βάθος πάγκου φέτος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ αυτό που είπα στην αρχή, δεν ξέρω αν με άκουσες. Λέω. Στα πιο πολλά σε άκουσα στα τηλεφωνήματα. Ο Χαρίσης και ο Τζίμιρο τρέξαν για τρεις. Γιατί ο Σάκοφ ήταν αργός. Έκανε. Ο Τζαβέλας έπαιξε και για τον Κρέσπο. Ο Τζαβέλας, όσο και να τον βρίζουν όλοι, και εγώ έχω τύχει να τον βρίσω. Καλά τον κάνεις. Άλλο τον βρίζεις και άλλο στην μπάλα τι κάνει. Άλλο το. Ένα άλλο. Για αυτά τα πράγματα που λένε όλοι, για μένα ήταν παντού. Ήταν παντού σήμερα ο Τζαβέλας. Δυνατός στις μονομαχίες του. Πάλι καλά που ο Ίβιτς επέλεξε να βάλει του Χαρίση και όχι τον Τζιόλι, γιατί δεν έχει τα τρεξίματα ο Τζιόλι του Χαρίση. Και είναι μια γρήγορη ομάδα. Το Χαρίση τον έβαλε για τέταρτο να πατάει περιοχή και να μαρκάρει κιόλα. Ήτανε ναι, καλός ναι, ναι. Ο Χαρίσης. Καλός ήταν ο Χαρίσης. Πολύ καλός. Το καλύτερο του παιχνίδι, βέβαια. Πολύ. Και ο Τζάλμα, εντάξει, από πολύ δύσκολη γωνία τον γκολ. Ερώτηση. Ήθελε να το βάλει ο Τζάλμα ή ήθελε σέντρα να κάνει. Είναι μια ερώτηση, είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω. Ο ίδιος πρέπει να μας απαντήσει. Όχι. Καλά κάνεις. Πιστεύω ότι έκανε γύρισμα προς εστία. Δηλαδή αν πάει εστία λέει καλός, αν έρθει κάποιος από πίσω σαν τρέιλερ να τις μπρώξει. Δηλαδή αυτός ο Τσαπατσούλης έκανε από τη γραμμή του αράουτ, του out, έκανε δηλαδή σέντρα σουτ για να βάλει την μπάλα μέσα. Μάλιστα. Έκανε γύρισμα. Τώρα θέλοντας μπορεί να έβρισκε και να πήγαινε στο δεύτερο διάζωμα. Άλλο λέω ρε παιδί μου, σημάδεψε για γκολ ή σέντρα ρε και του βγήκε το φάλτσο. Αυτό είναι. Γωνία. Εγώ πιστεύω ότι σημάδευσε για εστία. Έτσι πιστεύω. Άρα το ήθελε και το έκανε αυτό. Ναι, το ότι του βγήκε μπορεί να είναι 1 στα 10, 1 στα 20. Άλλο λέω. Αυτός πλάσαρε για να το κάνει έτσι όπως έγινε ή έκανε τη σέντρα. Θέλω να πιστεύω εγώ έτσι όπως το είδα και μαζί με τους άλλους ότι ήθελε και το έκανε. Έτσι πιστεύω. Ήθελε και το έκανε. Ναι, γιατί, έτσι πιστεύω, έτσι γιατί πιστεύω, στο καφενείο οι απόψεις δίστανται. Κωστή, έτσι πιστεύω να σου πω. Ναι, ναι, είναι δύσκολο να το ερμηνεύσουμε. Μόνο ο ίδιος μπορεί να δώσει την απάντηση. Να είναι ειλικρινής όμως. Αυτό βέβαια, βέβαια. Ναι. Ο σκύλος τι μάρκα είναι? Ο σκύλος είναι Λαμπραντόρ. Λαμπραντόρ, ε. Τον έχουμε. Το Αργεντίνο. Αυτό που ήθελα να πω πάντως είναι... Ράτσα και λέω μάρκα. Ράτσα, ναι. Λαμπραντόρ, ναι. Ο Αθανασιάδης πάντως είχε ένα... πολύ άχαρο ρόλο για μένα, πολλά τρεξίματα βέβαια. Κουράστηκε μετά από ένα σημείο λογικό, δεν είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει τα τρελά τρεξίματα. Περίμενα να πάω κάτσε όπως τον είδα στις αντιπιθέσεις του, με πτέρυγες φωτιά. Πολύ καλή και ο Ροντρίγκες. Τους κράτησε πολύ απασχολημένους, δύο άτομα στην άμυνα. Έχει την πολυτέλεια, έχει την ευλογία ο ΠΑΟΚ να δώσει μεγαλύτερο χώρο στον Τζαλμάλ και στο Ροντρίγκες και στο Χαρίση πιθανόν να βγουν στην Τούμπα, σε χώρο. Ναι. Αυτό ναι, το ναι, πράγμα ναι. Πρέπει να είναι η δίβλος του Ίβιτς στη ρεβάνς. Πάμε στον... Έτσι. Ένα τελευταίο για να κλείσω. Τελευταίο. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ φέτος μας δείχνει κάτι το οποίο έχουμε χρόνια. Εγώ δεν ξέρω αν το έχω ξαναδεί. Είμαι 25 χρονών και δεν ξέρω αν το έχω ξαναδεί. Πέρα από την τριετία με Γκαρσία, Βιερίνια, Βιτόλο, Μουσλίμοβιτς, Λίνο κτλ. Έχει ένα βάθος πάγκου. Θεωρώ ότι έχουν γίνει πολύ μελετημένες κινήσεις και καλές κινήσεις για τέλη Ιουλίου. Και πιστεύω ότι και αν περάσει ο ΠΑΟΚ από τον Άγιαξ, γιατί είναι μοναδική ευκαιρία. Εγώ μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ, έχω ένα φόβο. Εγώ μην και παίξει, εγώ όχι, μην παίξει ο Χαρίσης και ο Τζιόλης βασικοί και μείνουν οι μεταγραφές από έξω. Αυτό λέω. Κατάλαβες, σε φιλώ, να είσαι καλά. Για τον κεντρικό άξονα μιλάω. Έλα, Βιερινέ. Στο μάτς, το έβλεπε και ο Βασίλης ο Ψηφίδης. Στο γκολ του, τι έγινε του λέω ρε, στεναχωρεμένος είσαι. Στο γκολ του ΠΑΟΚ πανηγύρισα. Οι δίπους τύρανο έπαιζες του λέω. Τι έπαιζες, θέατρο, είσαι βλάκας. Τελευταίος για σήμερα, καλημέρα. Έλα Βιερινέ. Εδώ είμαι. Καλησπέρα. Καλώς τώρα. Εσύ σε παραδέχομαι, είσαι μεγάλο μούτρο ρε φίλε. Εγώ είμαι μούτρο. Ναι ρε. Δηλαδή τον γκολ αυτού του Τζαλμά έκανε σέντρα. Με το εξωτερικό φάλτσο του βγήκε. Γιατί έκανε σέντρα στο Ροντρίγκερς.
Τελικά μπήκε τον γκολ. Τυχερός είναι, εντάξει, ωραίο. Όχι, ρε φίλε, άλλο λέω εγώ. Εγώ αν ήμουν δηλαδή αυτό που έφτανε το, στο ρεπόρτερ, θα τον έλεγα ρε Τζαλμάλ, έτσι. Στη... Εντάξει, σε τι πιστεύεις, σε τι Θεό πιστεύεις. Σε ρωτήσω, θα μου μιλήσεις αντρίκια. Ήθελες να το κάνεις έτσι ή πήγες να κάνεις έντρα. Σπαθή. Από εκεί κάτω λίγοι παίχτες τα βάζουν όταν, να τα θέλουν έτσι. Ναι, από ναι. Το παιδί πήγε να κάνει έντρα. Τώρα ό,τι και εγώ να έχει, θα... και ήταν όμορφο. Εγώ θα ρωτήσω τους ρεπόρτερ που θα γυρίσουν με το καλό. Να το ρωτήσουν. Δεν νομίζω, επειδή είναι έγχρωμος αυτός θα πει ότι ήθελε να το κάνει. Επειδή είναι έγχρωμος. Ναι, δεν τον έχω για να. Δηλαδή, γιατί ήταν ασπρόμαυρο στη θάλη και ότι δεν ήθελα να τον κάνει. Και αυτή, ναι, δεν είναι πολύ ειλικρινή. Δεν τον κόβω για πολύ ειλικρινή. Απ' τη φάτσα είναι όπως τον βλέπω. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Το κόλ του Άγιαξ είναι κανονικότατο. Το κόλ που ακυρώνεται. Που ακυρώνεται, ναι, δεν πειράζει. Ο Λέοβατς ξεχάστηκε εκεί. Ναι, άμα τυχόν είχε ένα αμυντικό χάφ εκεί πέρα, δεν θα έκανε τα σουτ εκεί. Γιατί δεν έκανε ένα αυτό εκεί πέρα. Έχει και το δοκάρι και είχε κάνα δύο άλλες περιπτώσεις που ήταν πιο χαλαρά, πιο χλιαρά τα σουτ. Εγώ πιστεύω ένας κάτσε εκεί πέρα, εκεί πέρα είναι η θέση του. Θα τα είχε κόψει αυτά τα σουτ. Ο Σάκοφ σαπάκι με βγήκε σήμερα. Ήταν αρνητικός. Λοιπόν, ναι. Και εκτός, και θέλω να πω και για το άλλο που είπες. Ρε εσύ, εμείς οι Ολυμπιακοί εδώ πέρα τα πανηγυρίσαμε τα γκολ του ΠΑΟΚ, τώρα που σου λέω, στη φωλιά του Γαύρου, έτσι, στα καμίνια. Τα πανηγυρίσαμε, λες, Μπα να σου πω κάτι. Εσύ δεν έχεις κανένα λόγο. Εσύ τι να μισήσεις τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτός που ζηλεύει. Αυτός που ζηλεύει μισή. Ο άλλος τι να ζηλεύει. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι και να τα ακούνε και αυτοί εκεί πέρα. Άμα παίξει ΠΑΟΚ ναι. Και πρέπει να υποστηρίξουμε κάποιον, τι θα είμαστε με τον ΠΑΟΚ. Με όλους αυτούς εδώ πέρα. Έτσι. Θα υποστηρίζουμε αυτούς. Τη μικρότερη ομάδα. Τώρα τι λένε αυτοί. Αυτοί εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Αυτοί δεν τα έχουν καλά ούτε με τα ρούχα τους. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στον τελικό. Με ποιον είσαι. Τι λες ρε, τι Παναθηναϊκός ρε. Τον ΠΑΟΚ. Εδώ έβαλε τον γκολ η Φενέρμπαξε και πεταχτήκαμε όλοι στον αέρα πλάκα. Με αυτά τους, να τους πεις ρε φίλε, γιατί αυτοί νιώθουν μειονεκτικά απέναντι. Όχι ρε φίλε, με τον ΠΑΟΚ να σου πω την αλήθεια. Αυτά που λένε για τον Κούδα, επειδή είχα έρθει και εγώ τότε εκεί πέρα, το 98-99, το 99 ήταν το... Αυτό εκεί πέρα κάνανε πολλές και πήκανε κάποια καλόπεδα για να το παίξουν ότι είναι πιο μάγκες από αυτούς και γι' αυτό το κάνανε. Δεν πάει να πει ότι μισούνε την ομάδα, κατάλαβες. Θέμα βλακείας ήτανε. Τα λέμε. Λοιπόν, Κωστή, σε παραδέχομαι ρε φάτσα, τα καταλαβαίνεις όλα τελικά. Δηλαδή καλά κάνεις και τους τα λες για να παίρνουν χαμπάρι. Μην νομίζουν ότι τα έχει κανένας με αυτούς. Μόνοι τους τα έχουν, με τα ρούχα τους τρώγονται. Αυτό για άλλη εκπομπή. Τώρα καλοκαίρι είναι άστο. Ναι, ναι, τα λέμε. Έγινε, τα λέμε. Χαρά, γεια. Τα λέμε. Λοιπόν. Κουμπουνιστή λέγε. Τι να πω, με την νίκη στην Τούμπα. Ναι. Φωνή λαού, οργή Θεού. Έλα ρε. Ναι. Διαφωνείς. Εσύ είσαι με τους αριστερούς, δεν είναι. Τέτοιος είμαι. Τις συστημικές ομάδες και τι τις υποστηρίζεις, δηλαδή Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. ΠΑΟΚ, όχι συστημική τώρα, μην κάνεις την προπαγάνδα σου. Εκτός συστήματος είστε εσείς. Εντάξει, για πολλά χρόνια ήταν εκτός, δεν ήταν. Πότε, με τον Τζοχατζόπουλο τότε. Όχι, ρε παιδί, αλλά πριν. Οι 20 χαμένοι τελικοί στην Αθήνα δεν το λες και εντός συστήματος, το λες. Α, όχι, εντάξει. Να, εσύ τάζεσαι κιόλας. Ναι, όχι, δε. Γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Πώς τον είδες τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός. Mm. Εντάξει, μένει να φανεί γιατί δεν θα παιχτεί στο πρωτάθλημα όπως παίχτηκε με τον Άγιαξ. Ναι. Στο πρωτάθλημα θα δούμε άλλα χαρακτηριστικά. Θα δούμε, θα δούμε. Γι' αυτό και διαφωνώ για αυτό που είπες για το Χαρίς. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα ένας τέτοιος παίκτης χρειάζεται πέραν του να κρατάει μπάλα να έχει και μια κάθετη παλιά. Θα την έχει? Όχι, δεν την έχει. Έχεις πρόβλημα εκεί. Ναι. Μα και γι' αυτό το λόγο σήμερα δεν βγήκανε παλιές τους γρήγορους. Δεν είχαν την εμπειρία, την ικανότητα να βγάλουν. Τέλος πάντων, ήταν όμως ανασταλτικά καλοί και παίξανε 2 για 3. Δηλαδή ο Σάκοφ ήταν εκτός ρυθμού σήμερα για άλλο ένα μάτς. Και σημαντικό είναι, δεν το είπες για τον Αθανασιάδη, ότι πλέον εξελίσσεται σε έναν παίκτη αρκετά καλό, ο οποίος μπορεί να παίξει και εκτός περιοχής. Παλιά δεν μπορούσε. Από τον Πανσεραϊκό που ήταν δανεικός μέχρι σήμερα δεν μπορούσε ποτέ να παίξει. Σήμερα έπαιξε πολύ καλό παιχνίδι. Λέγε μπόι, άλλο. Άλλο. Τι άλλο, θα νικήσουμε. Ναι. Μπράβο στα παιδιά του No Border που έφυγαν και ακόμα και σφουγγάρισαν το κτίριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η Border ποιοι είναι? Η No Border, αυτοί που πήγανε και έκαναν ένα φεστιβάλ, ναι. Φεστιβάλ. Μπράβο στα παιδιά. Εντάξει, έκανε την προπαγάνδα του δήμαρχος, έκανε την προπαγάνδα του Πρίτανης.
ότι δεν τους αρέσαν κιόλας. Δεν τους έχουμε δει να δείχνουν παρόμοια ευαισθησία σε άλλα ζητήματα που μπορεί να συμβαίνουν στο ΑΒΔ. Σε άλλα παράνομα, ας πούμε, πράγματα δεν. Αυτό ήταν νόμιμο εκεί. Αυτό νόμιμο, εντάξει, ποιος ορίζει την νομιμότητα. Εδώ θεωρούν νόμιμο το να δίνουμε 28 δις στις τράπεζες, αλλά ξέρω εγώ να πας να καταλάβεις ένα κτίριο που είναι άδειο είναι παράνομο για να μείνεις. Έτσι. Να κλέψεις ένα ψωμί άμα πεινάς είναι παράνομο. Αλλά την ίδια στιγμή να δώσεις τόσα εκατομμύρια ευρώ και εκεί. Ζωγραφίσαν το λεωφορείο αυτή, αυτή είναι. Ναι. Κατεβάσαν τον κόσμο κάτω. Εσύ προτιμάς να έχει κακόγουστες διαφημίσεις από το να γράφει ένα πολιτικό μήνυμα του να είναι άνθρωποι συναδερφωμένοι. Και γιατί κατεβάζει τον κόσμο κάτω. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε ακριβώς. Γιατί τα πιο πολλά μέσα το μετέδωσαν. Λες και ο κόσμος έφυγε έντρομος και έτρεχε, ξέρω εγώ, ότι είδε τους χουλιγκάνους. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει. Αγοράκια, κοριτσάκια, συμπαθέστατα, πολιτισμένα. Πάντως η αστυνομία δεν ήταν. Η αστυνομία δεν ήταν εναντίον. Δεν πήρε εντολή. Δεν πήρε εντολή, όχι. Άρα εντάξει. Εσύ θα ήθελες να έχει πάρει εντολή. Γιατί η αστυνομία για πολλά δεν έχει πάρει εντολή σε αυτή τη χώρα. Δεν θεωρώ τους αστυνομικούς τόσο ευφυείς. Άμα τους δώσει μια εντολή, μπορεί να έχω κανένα νεκρό. Άμα έχω νεκρό σε καμιά συντριβή εκεί κτλ., μπορεί να χάσω την εξουσία. Γιατί να μπω εκεί μέσα στο πανεπιστήμιο. Δεν πάω να το σπάσουν, τι με νοιάζει εμένα. Έτσι δεν είναι. Ναι, πάντως στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μιλούσαμε ούτε για σπασίματα ούτε για τίποτα. Όχι. Ήταν πολύ πολιτισμένα τα πράγματα. Ναι. Και μάλιστα για κάποιον που θα κυκλοφορούσε εκείνες τις μέρες στο πανεπιστήμιο, ήταν πολύ πιο ασφαλές από οποιαδήποτε άλλη μέρα Ιουλίου, οποιοδήποτε χρόνο. Επειδή τα ξέρω εγώ. Ρε Ολυμπιακοί, πώς τα λέτε έτσι, λες. Σε λίγο θα βγούμε και αδέρφια. Δεν είστε ρε 1898. Όλοι οι θεσμικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι από τη Βόρειο Ελλάδα, από αρχιδιαιτητές μέχρι προέδρους της ΕΠΟ, τον Ολυμπιακό βοηθάνε. Δεν είστε αδέρφια. Πώς να παίξει στόπερ ο Τζαβέλας, λέει, όταν το δεξί ποδάρι το έχει να περπατάει μόνο. Ο δεξιός επιθετικός και αντί να διώξει, λέμε το δεξί, άστα, φίλε. Δεν σε καταλαβαίνω. Άλλη μέρα μου τα λες. Άσε τώρα με τον Τζαβέλα. Καλά έπαιξε ο Τζαβέλας. Άστο να πάει στο διάλογο. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Φιλιά.